Ωρα οπότε είμαστε έτοιμοι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Είμαστε λοιπόν σε ένα ακόμα επεισόδιο reality checks. Έχουμε σήμερα καλεσμένη την Εφροσύνη Δοξιάδη, ζωγράφο μεταξύ άλλων και συγγραφέα. Και εικαστικό γενικότερα. Να συμπληρώσω. Υπάρχει κάποια ιδιότητα που μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή και που δεν... θέλετε να συμπληρώσετε, Όχι. Εντάξει. Απλώ να πω τώρα γιατί τα νεότερα παιδιά που μα ε, βλέπουν ε, ε, πιθανότητα δεν θα γνωρίζουν, ε. να πω ότι μιλάω τώρα με ένα άτομο. Απλώ έτσι να κάνω ένα μικρό intro, να δώσω δύο στοιχεία. Έτσι. Ναι. έτσι λοιπόν, ε, που έχει ζήσει, θεωρώ, μια πολύ συναρπαστική ζωή. Ναι, πράγματι. Έτσι. Ήμουν πολύ τυχερή. Λοιπόν, πολύ συναρπαστική από διάφορε εκφάνσει. Για να δώσω δύο μικρά στοιχεία, όχι απαραίτητα τη ίδια καθόλου τη ίδια βαρύτητα, απλά έτσι για να δώσω το. Υπάρχει όρο φλεξάρο, ξέρετε πλέον στην νεολαία, που σημαίνει ότι, ότι, δείχνω αυτό που έχω. Πώ κάνω με τα ορολόγια, με αυτοκίνητα, με τέτοια. Πώ λέγεται. Φλεξάρο, από το flex στα Α. αγγλικά. Έχει, είναι νέο όρο. Τύπου εγώ, μπορώ να φλεξάρω με το ότι πήγα ένα ταξίδι στο Ντουμπάι, κάπω έτσι. Άτσι. Δεν το κάνουμε για flexing όμω, το κάνουμε για να δείξουμε γιατί πράγμα θα μιλήσουμε τώρα, Γιατί είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ναι. Έτσι. Μιλάμε με ένα άτομο. Η κυρία Ευροσίνη, λοιπόν. Ε, η Ευροσίνη ε, ήταν. Μίλα μου στον ελληνικό, αν θες Θα μιλήσω, ε, ε, Ναι, βεβαίω. <laughs> Παρακαλώ. Η Εφροσύνη λοιπόν, ήταν το πρώτο άτομο το οποίο αποκάλυψε. Δηλαδή, αυτό ο και μόνο αν είδε είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Ότι ένα πίνακα που έχει στην κατοχή του ε, η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου είναι πλαστό. Ναι. Θα πούμε μετά λεπτομέρειε αυτό ποιο πιο τι κτλ. Ναι. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Αυτό και μόνο του είναι σαν πώς να το πω, αν ήταν ταινία, νομίζω, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον σαν εισαγωγή, σαν, σαν να δώσει μια μικρή περιγραφή για το τι περίπου θα, ναι. θα ακολουθήσει έτσι. Ναι. Ε, αυτό, πέρα από όλα αυτά, για να δώσω απλά, απλά ένα μικρό στοιχείο για το τι έχει κάνει ε, η Εφροσύνη, ήταν τόσο cool άτομο. <laughs> λοιπόν. Χαίρομαι, ναι, τόσο Χαίρομαι cool. που το κατάλαβε. Κα, για να καταλάβετε, όλοι. Εγώ ότι είμαι cool. Εσεί εκεί που μα βλέπετε μπορεί να νομίζετε really cool. Ήσταν τόσο cool, ώστε κάποια στιγμή εκεί που χαλαρώνατε, αράζατε στην Αθήνα, πήγατε ταξίδι με τον Τζον Λέον και τον Γιώργο στην Ινδία. Γιατί. Γιατί για βόλτα σα. Για άλλο σκοπό, δεν έχει σημασία, αλλά έχει κάνει κανεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, θεωρώ ότι στον πλανήτη, άστο στην Ελλάδα, πόσοι μπορούν να πούνε ότι έχουν κάνει κάτι τέτοιο. Έλαντε. Και, έτσι, σαν εμπειρία. Ναι. Αυτό που λέγαμε και το flexing. Τώρα που το αφήσαμε αυτό πίσω, πάμε να μιλήσουμε λοιπόν συγκεκριμένα ε, για εσά. Ε, είστε ζωγράφο, λοιπόν. Είστε ζωγράφο. Ναι, κυρίω. Κυρίω. Πώ ξεκίνησε να ασχολείσαι με τη ζωγραφική, Τι ήταν αυτό που σε παρακίνησε σε αυτή την τέχνη, δηλαδή. Κοίτα, μία υπέρμετρη φιλοδοξία. Ήθελα να είμαι ο Μιχαήλ Άγγελο τη Ελλάδο. Αλλά προσγειώθηκα πολύ σύντομα. Διότι έκανα ένα λάθος να παντρευτώ τον mm. λάθος άνθρωπο mm. Όμως με αυτόν τον λάθος άνθρωπο πολύ νέα έκανα δύο παιδιά που τα λατρεύω Και άρα η ιστορία μας διδάσκει ότι τελικά καλά έκανα και τον παντρεύτηκα Γιατί δεν θα είχα αυτά τα παιδιά που τα λατρεύω mm -hmm. Δηλαδή είναι μια παραδοξολογία Πράγματε. που στη ζωή βοηθάει Γιατί... Ξέρεις είναι αυτό που λένε Νόμιζα εκείνη την ώρα Ότι ήταν το σωστό πράγμα να κάνω ε, Κατόπιν αποδείχθηκε Ότι αυτός δεν άξιζε τον, κο... τον κόπο Τέλος πάντων mm. Είναι μια ιστορία αλλη right. προσωπική αυτή ε, Λάτρευα τη ζωγραφική Από μικρή Και ο πατέρας μου που ήταν αρχιτέκτονας Ήθελε και αυτός να ήταν ζωγράφος Με κάποιον <laughs> τρόπο Βέβαια καλά έκανε και ήταν αρχιτέκτονας Ήταν σπουδαίος άνθρωπος Και πολεοδόμος και βοήθησε πολύ την Ελλάδα με το ότι πήγε στο μέτωπο στην Αλβανία και ήταν στο πυροβολικό. Τον είχαν βάλει σε ένα γραφείο αρχικά mm. και έγραφε στη μάνα μου η οποία δεν είχε διασυνδέσεις στην Αθήνα. Ήταν μια γυναίκα πολύ απλή και υπέροχη, πανέξυπνη, mm -hmm. η οποία της έγραψε, έχω την αλληλογραφία τους που την έχω τώρα φτιάξει, ας ταξινομήσει και γράψει στον υπολογιστή και της λέει σε παρακαλώ, εμά τη λέγανε, ε, σε παρακαλώ πήγαινε στα γραφεία, κάνε ό,τι μπορείς να με στείλουν στο μέτωπο, δεν θέλω να είμαι σε ένα γραφείο, θέλω να πάω να υπερασπιστώ την Ελλάδα, πρώτη γραμμή. Ε, και αυτό εμένα με κούφανε γιατί ήξερα ότι πήγε, ήξερα ότι ήταν ηρωικός, ήξερα πολλά αλλά ότι ζήτησε να πάει στην πρώτη γραμμή ο δεν ο το ήξερα. Ζη... Ενώ επειδή ήταν μορφωμένο και είχε ντοκτορά στην πολεοδομία, σου λέει αυτόν σε ένα γραφείο θα τον βάζαμε. Πράγματι. Και τον βάλανε. Πράγματι. Και δεν ήθελε. Mm. Και τον βγάλανε και τον στείλανε στο μέτωπο. Και αυτό ήταν σπουδαίο για μένα. Ακριβώ το αντίστροφο του βίσματο, δηλαδή και από το τι συμβαίνει Α, τώρα. Έτσι. Ναι, το που βάζει μέσον ναι. για να σε πάνε σε ένα γραφείο. Ε, και αυτό μου έδωσε και ένα μήνυμα τώρα πρόσφατα που είμαι μεγάλη. Καλά, ότι ήταν υπέροχο άνθρωπο το ήξερα, ότι ήταν γενναίο το ήξερα. Αλλά κατάλαβα κιόλα ότι είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτόν, διότι ήθελα να είναι στο πεδίο τη μάχη όταν κάτι το πιστεύει. Και αυτό τον χαρακτήριζε. Ακούγεται εκπληκτικό αυτό, γιατί δείχνει, δείχνει την αρετή του ανθρώπου. Ναι, του, α, του αρετή του ανδρός, αν μου επιτρέπει την εκφράση. Ακριβώ. Ήταν ένα υπέροχο πατέρα. Λοιπόν, είχα τη φιλοδοξία επειδή και αυτό ήθελε να βοηθήσει την Ελλάδα και εγώ ήθελα να βοηθήσω την Ελλάδα, γινόμενη μία Μιχαήλα Άγγελο καινούρια. Mm -hmm. ε, και δε, όταν παντρεύτηκα τον λάθο άνθρωπο και βρέθηκα να μεγαλώνω μωράκια και πάνε και αυτά, και σε απομα... απομακρυσμένη από την Ελλάδα, στην Αγγλία με πήγε αυτό ο Έλληνα ο έξυπνο, mm -hmm. και κάπου δεν είχα πείρα και Ακολούθησα λίγο τα πράγματα έω ότου αποφάσισα να τον αφήσω και να φύγω Και να πάρω τα παιδάκια μου βέβαια Κατάλαβα. Τα οποία είναι υπέροχα και... Αυτό, εκεί γιατί έγινα ζωγράφος Αλλά η φιλοδοξία μου παρέμεινε mm. Και πότε, δηλαδή πήγατε σε κάποια σχολή μετέπειτα ε, Πήγα σε μια σχολή αρχικά που μου έκανε πολύ καλό Κοίτα αρχικά Είχε ο πατέρας μου την... Ε πολύ καλοσύνη, μεγάλη καλοσύνη να με στείλει να κάνω ιδιαίτερο μάθημα στο σπίτι του Τέτσι mm -hmm. που ήταν αυτός και η γυναίκα του και στο εργαστήριο του Τέτσι που ήταν μια τρομερή εμπειρία για μένα γιατί ο Τέτσι ήταν δάσκαλος, ήταν μάστορας, ήξερε ήξερε, πήγα 16 χρονών και στα 18 έφυγα και ήξερα να σχεδιάζω με τον κλασικό τρόπο, ας πούμε. Και αυτό με. Γιατί δεν ήμουν από τους ζωγράφους που γεννιούνται με ένα φοβερό, με μια ευκολία. Ταλεντω, ναι. ναι, έχω γνωρίσει ανθρώπους τέτοιους και στο σχολείο ίσως και εσύ. Πάντα υπάρχει ένα παιδάκι που έχει φοβερή ευκολία. Μπράβο, μπράβο. Και ό,τι πιάσει, κάτι. κεφαλάκια, κάτι. Αυτά ναι, ναι. ο καθένα. Εγώ δεν είχα καμία ευκολία. Ήμουνα. Ο Σεζάν ήταν χωρί ευκολία. Όταν ήταν μικρό, δεν μπορούσε να ζωγραφεί τίποτα. Και ο Βαγγόχ. Και ο Βανγκόχ, όταν ήταν μικρό, δηλαδή, έπρεπε να το μάθει με δύσκολο τρόπο. Κατάλαβα. Και ο Τέτσι θεωρώ ότι με έμαθε ζωγραφική. Αλλά είχα την τύχη να πάω πριν σε μια σχολή καλοκαιρινή που κράτησε μόνο ένα μήνα, που την οργάνωνε ο μεγάλο ζωγράφο Όσκαρ Κοκόσκα mm -hmm. στο Σάλτσμπουργκ. Είχα την τύχη να τον στην γνωρίσω Αυστρία. στην Αυστρία. Ήταν για ένα μήνα στο Σάλτσμπουργκ. Mm. Και εκεί λεγόταν σχολή, σε μαθαίνει να βλέπει. Mm. Και εκεί διαπιστώσαμε όλοι που πήγαμε Ότι αυτό που νομίζουμε ότι, βλέ... ότι βλέπουμε Δεν είναι στα αλήθεια αυτό που βλέπουμε Είναι αυτό που νομίζουμε ότι βλέπουμε <χει> Και γι' αυτό επιτρίζω, Ήταν ένα μήνα αυτό το σχολείο ναι. Και ο ίδιος ήταν εκεί Και με είχε γνωρίσει πριν Και μου είχε πει να πάω Ήταν 78 χρονών τότε ο ίδιος Ήταν η τελευταία χρονιά που αυτός δίδασκε και είχε ακόμα το πάθος όμως Ε βέβαια. Ναι. Βέβαια, βέβαια Δεν φεύγει αυτό δεν ναι. Αυτό το πιστεύω. Γιατί εκείνος το έκανε, ας πούμε, το έκανε προσφορά στην, στην πόλη του Σάλσπορκ που ήταν mm. φίλοι του διάφορα κτλ. Mm. Τέλος πάντων, ε, κοίταξε, όταν έκανα τα παιδιά και αρχίσαν mm. να μεγαλώνουν ο γιος μου που, και η κόρη μου που ήταν πιο μεγάλη mm. αλλά ο γιος μου που ήταν μικρούλης ήξερε ότι έχω μανία με τη ζωγραφική και ζωγράφιζα στο σπίτι πάντα είχα ένα δωμάτιο που ζωγράφιζα και μου είπε εγώ θα σε βοηθήσω να συνεχίσεις να ζωγραφίζεις και όντως ο καημένο δεν απαιτούσε τίποτα δεν και εγώ ξαναπήγα στο σχολείο στα 40 μου. Mm. Ενώ είχα πάει σε σχολές ζωγραφικής μπόλικες στα νιάτα μου, ξαναπήγα για να έχω επαφή με νέους. Γιατί αυτό σε κρατάει. Εγώ αισθάνομαι νέα. Σωστό. Αλλά τα γόνατά μου δεν το ξέρουν, α πούμε. Κάπω έτσι. Άρα αλλά... σάρκα καλά το πνεύμα, έτσι. έτσι ναι. <laughs> ναι. Και έτσι αυτή μου η φιλοδοξία συνεχίστηκε με το να πάω στο Wimbledon School mm. of Arts στην Αγγλία και να συνεχίσω να ζωγραφίζω και να έχω νέου συμφοιτητέ. Αυτό. Και πότε είδε. Το Ρούμπεν. Το τώρα για να πάμε στον επίμεχο πίνακα. Μιλάμε για ναι. τον πίνακα Σαμσόν και Δαλιδά του Ρούμπεν. Του του... Που με το ίδιο θέμα ο Ρούμπεν είχε κάνει ένα έργο πραγματικά το οποίο έχει χαθεί. Mm. Το, το αληθινό του Ρούμπεν. Έχει χαθεί αλλά έχει χαθεί από πολύ παλιά. Δεν χάθηκε τώρα. Να... Χάθηκε με συγχωρεί το 1641 παρακαλώ. όπου έγινε ένας πληστηριασμός στο σπίτι του δημάρχου ε, Δεν έγινε στο σπίτι Τα περιεχόμενα του σπιτιού Του δημάρχου της ανβέρσας Του Νικόλα Ροκόξ Που ήταν φίλος του Ρούμπενς ε, Πουλήθηκαν Και τα χρήματα τα πήρε το πτωχοκομείο Γιατί ο Ροκόξ δεν είχε παιδιά mm. Ήτανε Για να το πάρουμε Να το ξετελίξουμε λίγο το κουβάρι Και λίγο πιο πριν Ο, ο Ρούμπενς ξέρουμε πως Και γιατί Είχε γραφεί από τον πίνακα του Σάμψον και τα λοιπά, δηλαδή. Ναι, ο Ρούμπεν ε, έκανε μια παραγγελιά. όπω τα λέγει ο Τσαρούχη, ναι. ε, λέγει: Έχω μια παραγγελιά. <χω> λοιπόν, ο Ροκόξ που ήταν δήμαρχο τη Ανβέρσα εννέα φορέ, δεν είχε παιδιά. Και όταν ο Ρούμπεν ήρθε από την Ιταλία σε ηλικία 28 χρονών περίπου, ε, μετά από μια παραμονή στην Ιταλία 8 ετών. Ε, τον αγκάλιασε έτσι, ας το πούμε εντό εισαγωγικών, ο Δήμαρχο, ε, σαν γιο του τον είχε περίπου. Και του είπε ότι με τις ικανότητες σου, με τη ζωγραφική σου, θα φτιάξουμε μια καινούρια πόλη που θα έρχονται να δούνε τα έργα σου και θα βοηθήσουμε την πόλη μας Την Ανβέρσα δηλαδή. Την ναι, ναι. Και για το σπίτι του, το οποίο υπάρχει ακόμα και είναι μουσείο Νικολάου Ροκόξ στην Ανβέρσα και εκεί έχω πάει πολλές φορές για να το για διάφορους λόγους ναι, ναι. μελετώντας την υπόθεση ε, εκεί ε, ήθελε πάνω από το τζάκι να κρεμαστεί ένας πίνακας Σαμψόν και Δαλιδά από την Παλαιά Διαθήκη Ιστορία ναι, ναι. που είναι η ιστορία μιας προδοσίας mm. και το έφτιαξε ο Ρούμπενς και υπάρχουν δύο αυτόπτες μάρτυρες που το είδανε όσο κρεμόταν εκεί η ο ένας ήταν χαράκτης και λεγόταν Jacob Μέθαμ mm. και είχε κάνει ένα χαρακτικό από το έργο και μάλιστα στο χαρακτικό έγραψε από κάτω ότι αυτός ο πίνακας είναι του κυρίου Ρούμπενς και κρέμεται στο σπίτι του δημάρχου κτλ. Και, και εγώ το αντέγραψα με τη μεγαλύτερη προσοχή που υπάρχει κτλ. Mm. Ο άλλος αυτό από τις μάρτυρες ήταν ένα ζωγράφος που ειδικευόταν σε μινιατούρες α τα πούμε. Όχι μινιατούρες ακριβώ, τα λέγανε Kunstkammer και ήταν η συλλογή του Δημάρχου κρεμασμένη στον τοίχο τα έργα mm. και αυτό ζωγράφιζε τη συλλογή ολόκληρη μέσα στο δωμάτιο. Δηλαδή πίνακα ο οποίο είχε. Πίνακε μέσα. Πίνακες μέσα. Ναι. Πίνακε εντό πίνακα. Οπότε... Οπότε έτσι με αυτόν τον τρόπο ήταν μια καταγραφή της συλλογής του Δήμαρχου. Και αυτό κρεμόταν, αυτό ανήκε στο Δήμαρχο μάλλον, δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκε. Και τώρα βρίσκεται στο, στην Άλτε Pinakothek στο Μόναχο. Δηλαδή αυτός ο πίνακας, ο οποίος είχε χρησιμοποιηθεί σαν ας πούμε αρχείο κατά μήνια, ναι, 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 ακριβώ. Ε, και είχε, α, αποτύπωνε το, τον χώρο και το δωμάτιο ναι. του Δημάρχου του Ροκόξ, αν ναι, κατάλαβα ναι, ναι. ναι, Και είχε μια σειρά από πίνακε, φαινόταν ξεκάθαρα και το τζάκι. Πάνε από το τζάκι. Και, το, ναι. ο πίνακα ο Τρούμπεν. Ο Σάμψον και τα λοιπά. Ακριβώ. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται αυτό ο πίνακα κάπου. Στην ε, Alte Πινακοτέκ, στο Μόναχο. Στο Μόναχο. Και βρίσκεται στο Μόναχο από πολύ καιρό. Ναι. Εσύ τώρα. Όταν ήθελε, α πούμε, από ό,τι κατάλαβα καλά, όταν είδε για πρώτη φορά ναι. τον καθομολογούμενο με Ρούμπεν του Βρετανικού Μουσείου. Ναι. Όχι Βρετανικού του Μουσείου. Του Βρετανικού Συνόμου τη της Πινακοθήκη. Τη Εθνική Πινακοθήκη. Ναι, συγγνώμη. Ε, Κατάλαβε αμέσω ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι, αμέσω. Ναι. Αμέσως. Δεν ήξερα ότι το αγοράσαν πρόσφατα. Είχα καιρό, είχα χρόνια να πάω στην Πινακοθήκη γιατί έλειπα από την Αγγλία. Και όταν ξαναπήγα στην Αγγλία το 87. Το 87 έγινε αυτό, έτσι. ναι. 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 Ε, αυτό είχε κρεμαστεί από το 83 Αγοράστηκε στου Κρίστη το 1980. Mm. Το κρατήσαν τρία χρόνια στη συντήρησή του. Και μετά το κρεμάσαν το 83 στην πινακοθήκη. Και εγώ πήγα το 87 Το 86 87 Δηλαδή μετά από Μόνη περίπου μου. τέσσερα χρόνια, α πούμε. Ναι. ναι που είχε γίνει γνωστό ότι αγοράστηκε για 2,5 εκατομμύρια λίρες και ήταν πανάκριβο και όλοι το ευλαβάγανε και το λιβανίζανε mm. και οι ιστορικοί τέχνης και οι ειδικοί για το Rubens λέγανε τι ωραίο που είναι κτλ και το είδα και νόμιζα δεν ήξερα την ιστορία της αγοράς και το βλέπω και λέω πω πω ένα φρικτό αντίγραφο του Ρούμπενς το οποίο ποιος ξέρει από κάπου θα το έχουν δανειστεί. Ναι. Και μου φάνηκε σαν ένα ευτελέστατο έργο που κάποιο αντίγραφο. Αυτή πάνη. ήταν η πρώτη σου σκέψη. Ε, ναι. Ε, μετά το ξέχασα. Το ξέχασα. Ε, και μετά όταν πήγα στο Wimbledon και είχα συμφοιτητή τον Steve Harvey που είναι ένας πολύ καλός ζωγράφος, σπουδαίος ζωγράφος τώρα ζει εδώ και 15 χρόνια στην Ελλάδα. Και είναι συγκλονιστικό. Είναι από αυτού που από μικρά παιδιά το χέρι του πήγαινε μόνο του. Τόσο που του λέγανε ότι δώσε μα το μολύβι. Μάλιστα του το κλέψαν στο σχολείο, γιατί λέει είναι το μαγικό μολύβι. Που... <laughs> <laughs> και... Ξέρω, ναι. Ναι, και όταν το πήρανε, σπάσαν τα μούτρα του γιατί το μαγικό μολύβι μόνο του δεν έκανε τίποτα. Έπαιρναν ναι. ένα Στίβ να το αλλού η μαγεία μάλλον. Και μια μέρα που ο Στίβ ήταν στι μαύρε του, εγώ ήμουνα 42, σαν τη μαμά του και mm. εκείνο ήταν 20, πήγαμε στην πινακοθήκη και του λέω: Α, δε και ένα πλαστό, α πούμε. Και του δείχνω το σαμψόν και mm. Ε, Και αυτό μου λέει: Πώ πω απέσιο είναι, Και πάντα το πίστευα ότι είναι απέσιο. Ε, και αυτό το πεστισάν, στη Σάν. Η Σάν είναι μια άλλη καταπληκτική ζωγράφο νεαρή. Δηλαδή, δηλαδή τώρα εκείνη είναι 50 κάτι και εγώ 70 κάτι ας ναι, πούμε. Αλλά, αλλά έγινε το... είμαστε ακόμα φίλοι. Ναι. Και εκείνη μας κόλλησε και άρχισε να μας λέει παιδιά... Ξέρουμε αυτό το πράγμα και δεν κάνουμε τίποτα, καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Mm. Είναι σκάνδαλο, είναι φρικτό. Ναι, ναι. Γιατί στην πινακοθήκη αγοράζονται έργα από την πινακοθήκη που είναι με τα λεφτά του Άγγλου φορολογούμενου. Mm. Και η Σαν, σαν Αγγλίδα φορολογούμενη, αισθάνθηκε ότι την προσβάλλανε προσωπικά. Yeah, φυσικά. Και λέει αφού είμαστε στι θέσει, εμεί είμαστε ζωγράφοι. Το βλέπουμε. Mm. Είναι όπω ένα μουσικό, Ένας μπορεί να είναι ένα καλό βιολιστή. Και να, του, να είναι φίλο σου και εσύ να του πει ότι ξέρει θα σου φέρω ένα παιδάκι που παίζει ωραίο βιολί. Και του φέρει ένα παιδάκι που τσαμπουνάει το βιολί και δεν ξέρει να παίξει. Εγώ είμαι ο βιολιστή, ο δάσκαλο, α πούμε, mm. ο, ο καλό. Ε, και ο ζωγράφο, ο καλό, βλέπει ότι αυτό το έργο είναι μάπα. Mm. Είναι πολύ μάπα όμω. Δεν είναι. Αν ένα από τους βοηθούς, τους, uh, του βοηθού του Ρούμπεν ή του φοιτητέ του, του μαθητέ mm. του, το είχε ζωγραφίσει τότε. Θα ήταν πολύ ωραίο ακόμα, αλλά ε, θα πρέπει να είσαι ειδικό των ειδικών για να τα ξέρει ότι δεν είναι από το χέρι του. Ναι, ναι. Αλλά ε, τούτο ήταν άτεχνο με πινελιέ ε, μετα-impressionist, δηλαδή πινελιέ του 20ου αιώνα. Ε, κάποια ε, κόχη που είναι πίσω με το άγαλμα Της Αφροδίτης και του Έρωτα. Το είναι φρικαλέα ζωγραφισμένο, α πούμε. Mm. Και είναι σαν να το έχει ζωγραφίσει ο, σε Πικάσο μια μέρα που βαριόταν, α πούμε, κάπω έτσι. Κατάλαβα. Ναι. Οπότε φαίνεται, κάνει μπαμ σε κάποιον που γνωρίζει δηλαδή τη κάνει ζωγραφική, μπαμ. κάνει μπαμ. Έτσι. Κάνει μπαμ. Ναι, και εμεί οι τρει, αυτοί οι δύο mm. φίλοι μου και εγώ, αρχίσαμε μια Οδύσσια, η οποία, την οποία κατέληψαν οι δύο φίλοι μου, μετά από όταν πήραμε, αποφυτήσαμε από το Wimbledon και αυτοί πήραμε όλο το διπλωμά μας Το BA, mm. δεν πήραμε δοκτορά. Γιατί στη ζωγραφική, τέλο πάντων, αυτό παίρνει. Και αυτοί οι δυο αρχίσανε μια καριέρα που τώρα είναι έχουν κάνει καταπληκτικά έργα και τα λοιπά. Εγώ μου μπήκε μια έμονη ιδέα να συνεχίσω. Και επί 33 χρόνια βουλίζομαι με αυτό το θέμα. Κατάλαβα. Ναι, δηλαδή δεν σταμάταγα να ασχολούμαι. Οι δικοί μου με λοιπόνσαν και μου λέγανε: Σταμάτα πια. Άστο, άστο πια. Ε, και εγώ δεν το άφηνα. Είναι, πώ καμιά φορά έτσι, αν σου επιτρέπει. Σου, μπαίνει, έχει σου και τη νιώθεις δίνει, Σου τη δίνει. Είναι αυτό που λέμε, Σου τη δίνει. Και ξέρει γιατί, Γιατί είναι θέμα. Είναι λίγο βαθύτερο σω εκφράζει την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Και λε, μα δεν γίνεται να μα κοροϊδεύουν. Είναι θέμα απονομή δικαιοσύνη, ίσω σε, σε κάποιο βαθμό αυτό έτσι, που νιώθει κάποιο που το καταλαβαίνει. Κοίτα, ξέρει τι ήταν. Ότι με ενοχλούσε το ότι η ιστορική τέχνη. Και μάλιστα αυτή που είναι ειδική στο Ρούμπεν, υπάρχει στην Αβέρσα, που είναι μια εκπληκτική παλιά πόλη πάνω στο λιμάνι. Και έχει ένα λιμάνι, το οποίο όμω είναι ποταμό, δεν mm. είναι. Είναι το Σχέλντε το ποτάμι. Δεν είναι η ανοιχτή θάλασσα. Βγαίνει στην ανοιχτή θάλασσα πάρα πέρα. Αλλά σε αυτή την πόλη υπάρχει το Ρουμπενιάνο που είναι το κέντρο σπουδών για τον Ρούμπεν. Είναι επικοινωνία από την πίσω μεριά του σπιτιού του Ρούμπεν. Ο Ρούμπεν είναι για, την, για το Βέλγιο, όπως είναι η Ακρόπολη για την Ελλάδα. Mm. Είναι αυτό που ελκύει τους τουρίστε και γι' αυτό το βελγικό κράτο πληρώνει το Ρουμπενιάνο εκατομμύρια το χρόνο για έρευνα για το ρούμπεντ κτλ. Και, τα λοιπά. ε, και μου την έβινε να πούμε ότι όλοι αυτοί οι επιστήμονε που είναι και συγγραφεί κτλ. Και ότι δίναν την ευλογία του ότι αυτό το πλαστό που είχε αγοράσει η National Gallery ότι ήταν αληθινό. Άρα η National Gallery επίσημα δεν έχει ευθύνη. Τους λέει, αφού όλοι οι δικοί μας λένε. Βέβαια, έχει την ευθύνη του τι είδε όταν το πήρε στη συντήρησή της το 1980. Το πήρε μέσα και είδε ότι ήταν μάπα. Γιατί φαινόταν ότι ήταν μάπα. Αλλά δεν μίλησε κανείς τότε, από ό,τι κατάλαβα. Όχι, είχαν ναι. αποφασίσει ε, όλοι μαζί να λένε ένα ψέμα. Ήταν ένα κουκούλωμα. Σαν τα ρούχα του Βασιλιά, λίγο σαν το Ακριβώ. Και με εκνεύριζε το ότι. Ενώ υποτίθεται ότι τα μουσεία είναι για να μορφώνεται το κοινό και τα λοιπά Ότι εδώ πέρα είχαμε να κάνουμε Μια υποκρισία με, με Μια υποκρισία ναι. φρικτή Και αυτοί παίρναν εκατομμύρια παίρνουν. Αν δει τι παίρνει το Ρουμπενιάνο μου κάθε χρόνο για να προμοτάρει τη μνήμη του Ρούμπενς Ε και τσαντιζόμουν και για τον ίδιο τον Ρούμπενς Γιατί εγώ τον αισθανόμουν αδερφό μου ας πούμε mm. Και τον αισθάνομαι ακόμα και πώ ξεκίνησε τώρα το ταξίδι, Γιατί είναι λίγο σαν ιστορία μυστηρίου όλο αυτό. Ναι. Είναι λίγο σαν κώδικα Νταβίντσι, αλλά ελληνική ναι. βερσιόνι και με ρούμπερ μέσα, που είναι πραγματική ιστορία. Λοιπόν, ήθελα να τη δημοσιεύσω ναι. πριν, πριν δημοσιευθεί ο κώδικα Νταβίντσι. Γιατί ναι. 33 χρόνια είναι πολλά βέβαια, χρόνια. Βέβαια, ναι. Από τότε. Και όλοι μου λέγανε, επικίνδυνο. Θα σε θα χαρακτηρίσουν. Όχι σ... ε, τι... να με χαρακτηρίσουν. Ε, θα σου κάνουν μήνυση στην Αγγλία. Ότι λε ότι mm. η εθνική του πινακοθήκη λέει ψέματα. Ναι, ναι, ναι. Και είναι δυσφήμιση. Και στην Αγγλία ο νόμο για τη δυσφήμιση είναι πολύ αυστηρό. Ε, ξέρω ανθρώπου που έχουν χάσει τη ζωή του δουλεύοντα για να πληρώσουν πίσω έναν γιατρό στη Χάρλι Street, ο οποίο ε, έκρυβε λεφτά από την εφορία κτλ. Και, τα λοιπά, και την πληρώνει ένα δημοσιογράφο Φουκαρά, ο οποίο τα έχει αποκαλύψει όλα αυτά. Δηλαδή, γιατί του είπαν ότι δυσφημίζει το γιατρό αυτό mm. τη Χάρλι Στρίτ. Τέλο πάντων, και εγώ επί χρόνια, διάφοροι καλοθελητέ ερχόντουσαν και μου λέγανε ότι πρόσεξε, γιατί θα, θα καταλήξει στα δικαστήρια. Μου το είχαν πει με αυτά τα λόγια. Ναι. Άνθρωποι που ήξερα ότι είναι του κατεστημένου και που είναι φίλοι τη εθνική πινακοθήκη. Και βάλανε και γράψανε και δυσφημιστικά άρθρα για μένα Ένας Brian Σουλ που ήταν πολύ mm -hmm. ζει πια Έγραψε ότι φοβού του Έλληνες που φέρουν περίεργε ιδέε, α πούμε mm -hmm. Και τα λοιπά και τα λοιπά Αλλά αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι όλο το κατεστημένο Και όλοι οι ειδικοί του Ρούβενς Λέγανε ότι είναι ένα αριστούργημα και εκεί τρελαίνεσαι και λες όχι ρε κερατάδες όχι <χι> θα... Δεν είναι, είναι μάπα, είναι κακό Γιατί δίνεις κακό μήνυμα στους νέους Και αυτό όλο εμένα με τρόμαζε φρικτά mm. Και όταν είχα κάτι θέματα που συζητάγαμε νομικά Τι θα πάθω αν το δημοσιεύσω κτλ Αυτή την ιστορία Vinci, <χι> ναι, ναι, πριν ναι. Το πριν το το Vinci Πριν του Da Ναι, ναι που ήταν αληθινή. Ναι, ναι. Αλλά μου λέγανε επειδή είναι αληθινή, πρόσεχε, κακομοίρα μου, θα καταλήξει στα δικαστήρια. Θα, δικαστήρι. θα ίσω υπήρχε τρόπο, ναι. τώρα το λέω, ίσω και χάρη να πούμε αστέ μου, θα μπορούσαν να το δημοσίευσα με λέγοντα λέγοντας αλλά... ότι τίποτα από αυτά δεν είναι αλήθεια, ενώ στην πραγματικότητα οι ότι όλοι είναι αλήθεια. Ναι, μου το προτείνανε mm. διάφοροι φίλοι mm. αυτό. Ναι, σαν μυθιστόρημα. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πω ψέματα ούτε για να σώσω τη ζωή μου. Κατάλαβα. Και δεν μπορούσα να το κάνω μυθιστόρημα, ναι. γιατί δεν ήταν μυθιστόρημα. Ήταν πραγματικότητα. Ήταν πραγματικότητα. Ναι. Με αληθινά πρόσωπα και ναι, 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 ναι. φταίχτε και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ, όλη αυτή η ιστορία αυτό μπορεί να σε διασκεδάσει. Να <laughs> το ότι όλη αυτή η ιστορία ε, συνοδευόταν από μία περίεργη έτσι τηλεπάθεια, παύλα μεταφυσική ικανότητα, mm. <laughs> δεν ξέρω πώ να την πω. Yeah. Όχι ικανότητα δική μου, αλλά τέλος πάντων κάτι περίεργο. Διότι η μητέρα μου ήταν μισή φλαμανδή από την Ανδέρσα. Mm. Δεν το ξέραμε τότε όταν εγώ ξεκίνησα. Νομίζαμε ότι είμαστε από τι Βρυξέλλες και ότι ήταν... Οι άλλοι, οι γαλλόφωνοι, οι ναι, βαλόνοι, ναι, ναι, ναι. πώς τους λένε. Ναι, ναι. Η μητέρα μου είχε γεννηθεί στην Αθήνα, ο παππούς της είχε έρθει εδώ στην Αθήνα να φτιάξει τον πρώτο σιδηρόδρομο και εκείνη γεννήθηκε εδώ ως μισή Βέλγα, ας πούμε. Ε, εγώ πήγα πρώτη φορά να επισκεφθώ τον τάφο του Ρούμπενς που είναι σε μια καταπακτή, μέσα σε μια εκκλησία στην ε, Ανβέρσας, στην Αμβέρσαν, στον ε. Άγιο Ιάκωβο, σαν Jacob την πρώτη φορά που ήταν πριν 30 χρόνια ας πούμε είχα ήδη αρχίσει την ιστορία χωρίς να ξέρω γιατί είχα, ήμουν τόσο παθιασμένη για αυτήν και πάω να δω την, τον τάφο του Ρούμπενς και μόλις μπαίνω μέσα στην εκκλησία η οποία επισκευαζόταν και ήταν σκοτεινή και γεμάτη καλοσχές Στέκομαι μπρο στον τάφο του Ρούμπεντ, μόνη μου ήμουνα, mm. και με πιάνουν κάτι λιγμή, κλάματα. Και να κλαίω και να κλαίω και να λέω με νόμο, μα... Δεν είμαι στεναχωρημένη γιατί κλαίω. Και δεν ήμουνα. Δηλαδή ήμουνα συγκινημένη που έβλεπα τον τάφο του Ρούμπεν. Αλλά δεν ήταν για να κλαίω. Έλεγα, αμά έχει πεθάνει πριν 350 χρόνια. Τώρα εγώ γιατί οδύρωμαι εδώ πέρα. Mm. Και μετά βγήκα έξω. Μετά από 20 λεπτά δεν είχα μαντήλη. Σκουπιζόμουν με τα μανίκια μου. Έκανα έτσι, έτσι, έτσι. Και βγαίνω έξω. Και ήταν ηλιακάδα. Ήταν Ιούνιος μήνα. Και κόβεται μαχαίρι αυτή η αντίδραση και τα κλάματα και οι λιγμοί, και τα δάκρυα. Ε, μετά έρχομαι στην Ελλάδα και γιατί καλοκαίρι ήμουνα πάντα στην Ελλάδα και μου έρχεται ένα φάξ τεράστιο ότι όλοι μου οι συγγενείς, οι πρόγονοι από τη μαμά μου ήτανε, παντρεύτηκαν και βαφτίστηκαν μέσα σε αυτή την εκκλησία του Αγίου Ιακώβου. Στην ίδια εκκλησία. Στην ίδια εκκλησία. Εμείς νομίζαμε ότι ήμασταν από τις Βρυξέλλες, αλλού ξημερωμένοι. Και απεδείχθη ότι ήταν η, η εκκλησία της ενορίας της οικογένειας Σέπερς, που ήταν η μητέρα μου, ελληνικά το έχουν μεταγλωτήσει Σκέπερς, mm. Mm. Ε, και ζούσαν από πίσω από την εκκλησία ζούσαν δίπλα στον τάφο του Ρούμπεν και από το 1750 ο γενεολόγος που, στον οποίο είχα αναθέσει να βρει αυτά μου έστειλε από το 1750 δεκάδες ε, πιστοποιητικά γάμου των σέπερ και βαφτίσεων που ήταν όλα μέσα εκεί Δίπλα στον τάφο του Ρούμενς, φοβερό, Ο οποίο προϋπήρχε από 100 χρόνια Φοβερό, φοβερό. είναι φοβερό Αυτή η Διότι... σύνδεση, ναι, βέβαια βέβαια, Διότι δεν είναι φαίνεται Ότι το σώμα μου Τώρα θα πω μία μαλακία, δεν πειράζει yeah, Όχι, όχι, παρακαλώ Ό Ότι ε, Κατάλαβε κάτι Για το χώρο αυτό Διότι μέσα εκεί η πρόγονή μου Το DNA Το ίδιο, το παρόμοιο, δεν ξέρω τι είχαν περάσει τις πιο συγγεννητικές τους στιγμές. Τις βαστίσεις και του γάμου Ήσαν καθολικοί αυτοί. Ε, η μαμά μου έγινε ορθόδοξη διότι τη μεγάλωσε η γιαγιά η ορθόδοξη. Και εντάξει, όλα καλά. Αλλά εγώ το να πάω εκεί και το... Κάτι κατάλαβε το σώμα μου που εγώ δεν το ήξερα. Εκπληκτικό αυτό. Εκπληκτικό γιατί Εκληκτικό. ακόμα δεν ξέραμε ότι ήμασταν από την Αμβέρσα. Πράγματι αυτό είναι... είναι ότι για πε. Δεν ξέρω. Για πε. Πώ το βλέπει εσύ, Χωρί να έχω ιδέα και λέγοντα κάτι τελείω θεωρητικό, μπορεί με κάποιο τρόπο να συνδέεται ακόμα και να εξηγείται ακόμα επιστημονικά με κάποιο τρόπο. Δηλαδή το υποσυνείδητο, το, το α, τι δεν ξέρω τι. Κάτι, δεν το DNA, πολλές κάτι φορές. κατάλαβα ναι, Μπράβο, μπράβο. Όταν. όταν δεν ξέρω πώ να το πω. Όταν κάποιοι τόσε γενιέ έχουν mm. ζήσει σε έναν χώρο mm. και εγώ μετά μην το γνωρίζω, θα το επιστρέψω το χώρο, είναι δυνατόν να με αφήσει τελείω αδιάφορο, μήπω κάτι, κάτι. Γιατί νιώδεις. δεν γίνεται να μην κουβαλάω το DNA Τον προηγουμένο Μπράβο, μπράβο. Δεν λέω ότι το έχουμε εξηγήσει και τα μπράβο. λοιπά. Αλλά δεν το αποκλείω καθόλου μπράβο. να εξηγείται επιστημονικά αυτό. Κι εγώ, και εγώ, και ακόμα δεν ξέρουμε. Α πούμε, ο Άθα Κέστλερ, ο σπουδαίο συγγραφέα, όταν πέθανε, άφησε τη μικρή περιουσία του. Είχε και ένα σπίτι που αυτοί το ξεπουλήσαν. Ξέρει ποιο είναι ο Köstler, που Όχι. ήταν ένα σπουδαίο συγγραφέα που. Ε, πέθανε το, τη δεκαετία, δεκαετία του 80 εκεί. Mm. Ε, Τέλο πάντων, μεγάλη ιστορία του ήταν ο Κέρσλερ. Πεθαίνοντα άφησε για την έρευνα αυτών των φαινομένων, α πούμε, κάπω. Ναι, ναι. Διότι δεν ξέρουμε ακριβώ τη η ενέργεια πώς. κάποιου. Πάντω, εμένα κάπου, όλη η ιστορία του Ρούμπεν. Ένιωθα ότι με ακολουθεί ο Ρούμπεν και ότι του κάνω. Κατά το... συμβαίνει. Ναι, και ότι δεν πρέπει να τον προδώσω mm. αφήνοντα αυτή την ιστορία. Ναι, ναι. Και τώρα που δόθηκε μια λύση, νιώθω ότι έφυγε από πάνω με ένα φοβερό βάρος Ότι θα χαρεί και ο Ρούμπενς α πούμε, που σίγουρα ξέρει τι γίνεται, α πούμε. Για να το βρούμε πώ οδηγηθήκαμε όμω εκεί έτσι, και να δούμε τη δική σου την έρευνα προς εκεί. Σαν ναι. άλλο τώρα Χόλμ, έτσι. Σαν Φιλιπ ναι. Χόλμ ε. κανονικά. Ναι. Ε. Τι έκανε, α πούμε, ωραία, για να πάμε λίγο πίσω εκεί που ήσουν, βλέπει τον πίνακα. Είσαι Βλέπω μήνες, τον λιβίδες, πίνακα και τι, είμαι σίγουρη ότι είναι, ότι αργότερα, είναι Τι αποφασίζει να, κάνει να, κάνεις για να βρει στοιχεία δηλαδή γι' αυτό. Που να Κοίταξε, από τη στιγμή που η κοπέλα, η Σαν και ο Στίβ. και μιλάμε για το 87 τώρα. Mm. Αποφασίσανε ότι πρέπει να με σπρώξουν να το κάνουμε. Ε, άρχισα να γίνομαι ερευνήτρια, α πούμε. Ναι. Ακόμα πριν και από το βιβλίο που είχα γράψει για τα πορτρέτα του Φαγιούν που τα ερευνούσα και αυτά 16 χρόνια. Mm. Συγχρόνως με την υπόθεση του Ρούμεντ. Αυτό μου προέκυψε, βρέθηκε μπροστά μου ας πούμε. Και δεν μπορούσα να το αποφύγω. Και αυτό που με έσπροχνε ήταν να κάνω έρευνα. Και κατάλαβα ότι είμαι καλή στην έρευνα. Mm. Γιατί άρχισα αυτό τον πίνακα δεν τον είχαμε στα χέρια μας κρεμόταν στον τοίχο της Εθνικής Πινακοθήκης Αυτοί συνεχώς το επενούσαν και το βάζανε στη λίστα των πιο δημοφιλών έργων και τα Κάναν αυτό που λέμε hype mm. Λοιπόν, εμείς οι τρεις αυτοί Κάναμε μια φοβερή έρευνα και ακόμα αρχική Που τη στείλαμε το 1992 στην Πινακοθήκη και αυτοί μα απάντησαν: Α, ωραίο ενδιαφέρον αυτά που λέτε, ενδιαφέροντα, αλλά εμεί πιστεύουμε ότι είναι το αληθινό. Α, και και, και εμεί προσπαθούσαμε με δημοσιογράφου και με αυτά. Και πετύχαμε να μπει σε πάρα πολλά μέσα, περιοδικά ναι. μέσα, εφημερίδε και σωστέ εφημερίδε, ναι. όχι μόνο α πούμε. Για αυτό το λόγο είχε κάνει ταξίδι, δηλαδή είχε πάει να δει γιατί μου ανέφερες τον πίνακα πριν που ήταν Είναι στο Μόναχο, μου ανέφερε τον πίνακα του. είναι στο Μόναχο, ναι. Ε, τότε δεν υπήρχαν πολλέ φωτογραφίε mm. αυτού του πίνακα του Φράγκεν. Mm. Ε, και πήγαμε με τα παιδιά, εκεί σταμάτησε η συμμετοχή του. Πήγαμε στο Μόναχο και είδαμε τον πίνακα, τον φωτογραφήσαμε 100 φορέ με τι μηχανέ μα. <σ> και αυτό. Και ε, 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 βεβαίω, ό,τι. Έρευνα και να έκανε κανεί. Ήταν σαν να έχει ανοίξει το κουτί τη πανδόρα και βγαίναν τα τέρατα, α πούμε. Από κάθε πλευρά και αν το εξέταζε, mm. ήταν ε, μάπα. Να ρωτήσω. Ε, ο πίνακο, όπω φαίνεται, μέσα στον άλλο πίνακα. Ναι. Έτσι, δηλαδή, σε αυτόν, τον πίνακα αρχείο, να τον πούμε έτσι. Μπράβο. Ε, Μπορούσε κάποιο να καταλάβει διαφορέ, ναι, μέγεθο, πραγματικά ναι. Ναι. καταρχήν να σου πω το μέγεθο. Το, ναι. το έχω βάλει στο βιβλίο μου, το οποίο είναι έτοιμο και το έχω στείλει στον εκδότη και δεν μου έχει απαντήσει αν το θέλει. Νομίζω περιμένει να, να καταλάβει πώ θα εξελιχθεί, η υπόθεση. Ιστορία, ναι. Ναι. Αλλά τέλο πάντων, αν δεν το δεχτεί αυτό, θα το πάρει άλλο. Ναι. Αγγλόφωνο, βέβαια, το έχω γράψει στα αγγλικά. Α, στα αγγλικά, είναι. Ε, ναι, ε, ναι, γιατί αν το γράψω στα ελληνικά, μετά γίνεται λίγο Mickey Mouse η μετάφραση. Mm. Έστω και αν την κάνω εγώ. Και. Το γράψα στα αγγλικά και το γράφω όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, το θέμα του μεγέθου του πίνακα στο Φράγκεν και το μέγεθο του πίνακα στην πραγματικότητα. Λοιπόν, είναι το μόνο στοιχείο που από τι. Ε... Από τα παλιά ντοκουμέντα δεν ξέρουμε πόσο το μέγεθος του αληθινού πίνακα. Ο μόνος τρόπος να το ξέρουμε είναι από το έργο του Φράγκεν. Αναλογικά με το Τζάκι. Ναι, ναι. Το Τζάκι είναι το ίδιο Τζάκι μέσα στο σπίτι του Ροκόξ, το οποίο τώρα έχει γίνει Μουσείο Ροκόξ, mm. γιατί άλλε εποχέ ήταν άλλα πράγματα. Mm. Είχε γίνει παλαιοπολείο κτλ. Το Τζάκι είναι το μόνο γνήσιο αναγεννησιακό Τζάκι που υπάρχει από εκεί. Είναι του 1600 τόσο. Και το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, εγώ είχα ένα φίλο ο οποίο μου μέτρησε το τζάκι, συγγνώμη, Καλούλου. τέλεια. Και ήξερα όλε τι διαστάσει. Δεν ταιριάζει με το έργο του Φράγκεν. Μοιάζει ότι έπρεπε να είναι το αληθινό έργο, το γνήσιο, πιο μεγάλο. Από Γιατί... αυτό που είναι στην πινακοθέκη τώρα. Ναι, ναι. ναι, Βάσει του έργου του Φράγκεν. Ναι, ναι, ναι. δεν ξέρω. Και το έργο του Φράγκεν, κοίτα, άμα το δεις το έργο του Φράγκεν, βλέπεις ένα τζάκι και βέβαια βλέπεις τους ανθρώπους να είναι πιο χαμηλά από το τζάκι, που έτσι είναι. Γιατί τα τζάκια αυτά στην Αμβέρσα, ας πούμε, πά σε άλλα σπίτια της εποχής, που είναι το σπουδαίο μουσείο Μορέτους Πλαντίν, που ήταν ένας από τους πρώτους εκδότες. Ε, μετά τον Άλδο Μανούτιο, ξέρω εγώ, ήταν εκεί στην Αμβέρσα αυτός. Και βλέπει τα τζάκια, υπάρχει το σπίτι του, και υπάρχει το σπίτι του Ρούμπεν που είναι μουσείο, και υπάρχει το σπίτι του Ροκόξ. Τα τζάκια είναι πανύψηλα. Και ο άνθρωπο στέκει από κάτω. Δηλαδή είναι δύο μέτρα τα τζάκια, και πιο πολύ ξεκινάνε το από πάνω, ο τείχο mm -hmm. από πάνω. Λοιπόν, στο έργο του Φράγκεν γεμίζει τον τείχο το έργο. Όταν πήγανε να τον δανείσουν στην Αμβέρσα το 2007 8 και πήγα εκεί να το δω Ήταν πιο μικρό το έργο Δηλαδή δεν γέμιζε τον τοίχο Και αυτοί για να το ζαλίσουν το πράγμα Μετακινήσαν έναν τοίχο Βάλαν έναν τοίχο στη μέση Δηλαδή κάναν <laughs> φοβερές εργασίες Για να μην φανεί ότι δεν ταιριάζει Με το έργο του Φράγκεν Και εγώ έχω ένα κεφάλαιο που το λέω Too small for the wall mm. Too small Είναι, for the wall Δηλαδή και έχω σχεδιαγράμματα Και δείχνω γιατί και τα λοιπά Δηλαδή Θέλω να σου πω ότι σπαστικά είχα κάνει μια απίστευτη έρευνα για ναι. κάθε στοιχείο του, του έργου. Το οποίο όμω ε, αυτό ακριβώ δείχνει ότι υπάρχουν πολλέ. Ε, Τώρα δεν ξέρω αν τι πω αλλά σίγουρα ενδείξει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Μπορούμε, έτσι. Όλα ήταν στραβά. Βεβαίω. Άσε και το χειρότερο που λείπουν τα δάχτυλα του ποδιού. Για πε το με αυτό. αυτό ότι στον, στον, πίνακα που ίσως βρίσκεται στην πινακοθήκη αυτή τη στιγμή του Λονδίνου είναι κάπου κομμένο. Ναι, είναι κομμένο. Και υπήρχε η, η δικαιολογία, α πούμε, mm. από διάφορου που λέγανε ότι ναι, μπορεί να ήταν μεγαλύτερο και να κόπηκε και τα λοιπά. Αλλά έχουμε φωτογραφία ότι μετά από που τα κομμένα δάχτυλα στη μέση mm. είναι ένα κομμάτι ξύλο ακόμα. Συνεχίζει. Οπότε δεν είχε κοπεί το ξύλο. Το ξύλο. Κοφ... Ναι, ναι, ναι. ναι. Τέλο πάντων, και αυτό. Και αυτό αυτό όμω που ήταν εκνευριστικό για μένα ήταν ότι όλα τα λογικά επιχειρήματα δεν, δεν του ενδιαφέραν καθόλου. Mm. Με αγνοούσαν πλήρω και η απάντησή του στην κριτική, την αρνητική, ήταν. Να το διαφημίζουν ακόμη πιο πολύ Δηλαδή και γι' αυτό Είχα κάνει μια διάλεξη Που μου την κόψαν στη μέση την ώρα που την έκανα Στην Αγγλία που το έλεγε ε, Ότι απαντούσαν Στην κριτική Με hype. Ναι. Δηλαδή Συγγνώμη όταν, όταν λες ότι σε διακόψαν στη μέση Τι κάνανε δηλαδή Ενώ ήταν σχετικά δική μας Νόμιζα άνθρωποι που Οργανώνανε το αυτό ε, δεν μου είπαν ότι η ώρα, τέλειωσαν οι ώρα. Okay. Σας, και με σταματήσαν Γιατί παρακάτω έλεγα πράγματα χειρότερα για αυτού. <laughs> το ήξεραν, δηλαδή τώρα όντω. Ναι, ναι. ναι. Φοβόντουσαν ναι. οι οργανωτέ ότι προμοτάρουν, ότι βοηθάνε μια πολύ επαναστατική άποψη, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και το σταματήσανε. Ναι. Αλλά ήταν τρομερά ενδιαφέρον και όλη αυτή η ιστορία είναι ενδιαφέρουσα για το πόσο. Ε, η αλήθεια δεν μετράει για τίποτα. Δηλαδή, αν αυτή που είναι ένα κατεστημένο, που είναι ένα, μια δικτατορία του γούστου. Ένα λόμπι, Η δικτατορία του γούστου. Πραγματικά. Δεν τους νοιάζει εάν ε, οι νέοι δε, δεν καταλάβουν τίποτα, δεν μάθουν τίποτα, ναι. μάθουν ότι το άσκημο είναι. Και κοίτα τι για μένα από όλη αυτή την ιστορία το ενδιαφέρον είναι το εξή. Στη σύγχρονη τέχνη έχουμε βύσει μία και τέρατα ας πούμε. Αυτό. Λοιπόν, αυτή η ικανότητα, η κριτική τέχνης, και οι γκαλερίστες και το λόμπι, το γενικό της τέχνης Έχει την ικανότητα να σου βγάζει τη μέρα νύχτα Και να σου λέει ότι τα κακά της Αγελάδας, τα mm. οι κουτσουλιές Ότι κοπριά δεν ναι. Της Αγελάδας, άμα είναι επιχρυσωμένα και μπουν σε μια γκαλερί Είναι τέχνη Είναι πολύ ωραία τέχνη Και πανάκριβη τέχνη <laughs> Και πανάκριβη Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα παιχνίδι οικονομικό ήταν πώ να επενδύουν οι πλούσιοι άνθρωποι, ορισμένοι, mm. που θέλαν, είχαν και μαύρα λεφτά, να ανεβάζουν τις τιμέ τη τέχνη. Λοιπόν, η ιστορία αυτή με το Ρούμπεν είναι η ίδια νοτροπία. Είναι δηλαδή ότι έχουμε αυτό το έργο, κάναμε τη μάπα να τα αγοράσουμε, κάναμε λάθο, αλλά το γόητρό μα θα υποφέρει. Ε, θα γίνουμε ρεζίλοι, με άλλα λόγια. Ναι, ναι. Και είμαστε εθνική πινακοθήκη και είναι λεφτά των φορολογούμενων. Και θα φανεί ότι κάναμε μάπα, κάναμε λάθος Και άρα το κουκουλώνουμε. Δηλαδή, κάνουμε, ναι. Ναι, δηλαδή αυτό ότι. Ε, ότι. Και ο λόγο που ανέφερα τη σύγχρονη τέχνη είναι γιατί άρχισαν αυτοί οι ιστορικοί τέχνε και αυτά αναδρομικά να πηγαίνουν και στους παλαιούς ζωγράφους. Δηλαδή ο Ρούμενς έλεος πια. Έζησε το 1600. Και εμείς τώρα βγάζουμε τη μέρα νύχτα σε σχέση με τα έργα του, όπως κάνουμε με τη σύγχρονη ζωγραφική. Δηλαδή εμείς λέμε ό,τι θέλουμε. Και εσεί πάτε κόψτε το κεφάλι σας, δεν μας νοιάζει. Ναι, γιατί... Αυτό, συγγνώμη, ναι, ναι, ναι. είναι ένα... ένα ένα χαρακτηριστικό της εποχής μαθαίνω από άλλες από άλλα επαγγέλματα, από φίλους ότι γίνεται και σε άλλους τομείς ότι δεν είναι μόνο στην τέχνη και δεν ε, το ό, έχω ψάξει για να σου πω έλα δεν ξέρω όχι, να σου πω αυτή ναι. τη στιγμή ότι και σε άλλους τομείς είναι αυτή η νοτροπία που επικρατεί mm. ότι ερμηνεύουμε κάτι εμείς ακόμα και αναδρομικά και αποφασίζουμε ότι είναι έτσι που το λέμε. Ας πούμε τώρα στην έρευνα του Ρούμπενς γράφανε ότι ο λόγος που έχει νέο νεοιμπρεσιονιστικές πινελιές είναι γιατί ο Ρούμπενς εκείνη την εποχή είχα στη μητέρα του ξέρω και ήταν στεναχωρημένος. Δηλαδή είναι σαν να πει ότι ο Μάστορας που ξέρει τα πάντα για ένα, σε ένα τομέα ότι ξαφνικά ξεχνάει τα πάντα ναι, ναι. Δηλαδή βγάλαν κάτι θεωρίες Ιστορίες για αγρίους Και μένα αυτό μου την έδινε Αυτό μου την έδινε Ότι ρε παιδιά Μας λέτε ό,τι θέλετε Για τα σύγχρονα Αλλά μην το πάτε και στους παλιούς Ας πούμε Και μας λέτε ό,τι θέλετε Φωματικά. Επειδή επειδή έχετε ντοκτορά στο πραγματικά. θέμα. Μα είναι λίγο. Είναι τόσο υποκειμενικό το θέμα. Δεν υπάρχει κανένα. Δεν υπάρχει κάποιο μέτρο. Παράδειγμα, τι θέλω να πω. Mm. Αν θέλω εγώ να χτίσω ένα σπίτι, δεν μπορώ να παραβάω του κλασικού κανόνε φυσική, γιατί το σπίτι θα καταρρεύσει. Ό,τι ναι. και να πω εγώ, ναι. η, φύση, η φυσική θα με αντικρούσει. Μπράβο, Μπράβο ναι. Έτσι. ναι. Στην τέχνη όμω, επειδή δεν είναι σχεδόν. Επειδή. και σωστά, θέλουμε να εκφραστούμε. Έτσι. Ναι. Οπότε ναι. θέλουμε να επιτρέψουμε ότι. Τα πράγματα θα είναι πολύ ελεύθερα ώστε να, σκ... να κάνω εγώ κάτι που... το απρόβλεπτο, yeah. αν θέλω. Ναι, ναι, ναι. Ωραίο αυτό. Αλλά αυτό το απρόβλεπτο κρύβει μετά πια την παγίδα ότι και εγώ μετά θα το ερμηνεύσω απρόβλεπτα, yeah. με ό,τι τρόπο θέλω και αν θέλω yeah. να εξυπηρετήσω ο οικισμού μου σκοπού, θα το κάνω. Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό. Και yeah, yeah. μια που ανέφερε ότι πάει σε άλλου τομεί για τη σύγχρονη τέχνη, ποια είναι η συνέχεια τη σύγχρονη τέχνη. και εγώ το έμαθα πριν από κάτι μήνε. Λοιπόν, έχουν βγει τώρα. Ναι, ξέρω. Τα είναι τα, ναι, τα, τα έχει ακούσει. Ε, βέβαια. Δεν, εγώ δεν τα ήξερα ε, Αυτό μήνα. είναι πια <laughs> η αποκορύφωση <laughs> του ρεντίκολου. Ναι, ναι. Έχουμε φτάσει σε άλλα επίπεδα. Πλέον, όχι μόνο δεν το έχει κάτι μπορεί να το τιμωρήσει. Ναι, δεν υπάρχει δεν καν. Υπάρχει καν. Ναι, ναι. Δεν είναι αυτό. Ναι. Ε, κοίταξε <laughs> εδώ. Έχουμε φτάσει στο εκεί που δεν πάει άλλο, α πούμε νομίζαμε ότι είχαμε φτάσει στο εκεί mm. που δεν πάει άλλο εδώ και χρόνια ναι. αλλά τούτο πια είναι το ρετίκολο <χι> εγώ ξέρω έναν συλλέκτη που είναι από τη Νέα Υόρκη είναι Καναδός mm. ο οποίος ε, έπαψε να είναι συλλέκτης διότι λέει εδώ πέρα είμαστε στον κόσμο του παραλόγου Πλέον, ναι. Ναι. και τώρα που αρχίσαν και αυτά NFTs. Ναι, ναι, ήταν ε, εντάξει. Τελείωσε. Η υπόθεση τελείωσε. Δηλαδή είναι κάπου μια είναι πολύ λυπηρό κοινωνιολογικά, κοινωνικά, ότι φτάνει μια κοινωνία σε ένα απροχώρητο εκεί που το ψέμα πια δεν, δεν, δεν πάει άλλο, α πούμε. Και να πω γιατί. γιατί το, δηλαδή, θα μπορούσε να πει κάποιο τώρα, εγώ εντάξει, απλά γκρινιάζω γιατί δεν καταλαβαίνω την νέα εποχή, έτσι. Μια στιγμή, να μιλήσουμε δηλαδή λίγο ναι. ε, με επιχειρήματα. Παλιά, όταν έκανε ένα πίνακα, ένα άγαλμα, κάτι, σε βόσουν κάποιου κανόνε συμμετρία. Ναι, δεν μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε, ναι. με ό,τι τρόπο ήθελε. Ναι. Γιατί μετά έλεγε, Ωραία, εκεί που δεν πρέπει ο, ο καλλιτέχνης καλλιτέχνη ταυτόχρονα να, να, είναι και κάπου. να έχει κάποιε ικανότητε. Ε, ένα ταλέντο. Βέβαια. Μια τεχνική. Δεν χρειάζεται. Ναι. Αν οποιοδήποτε κάνει το οτιδήποτε και μπορώ να το πω αριστούργημα. Ξέρω, μπορώ να πω την καπέλα σε αριστούργημα και να πω και πινελιέ κόκκινε στο τοίχο αριστούργημα. Mm. Mm. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, Η σύγχρονη κάπου. τέχνη έχει γίνει. Ναι. Ακριβώ επειδή το ναι. κάνουν, μου φαίνεται παράλογο ότι. Ναι. Μα κάπου πρέπει να υπάρχει ένα κανόνα, κάτι. Δεν ξέρω τι. Δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο τρόπο να πει ότι. Ναι, αλλά πρέπει να κρατάει και κάποια στάνταρτ. Δεν γίνεται κάτι για να το πει ότι δεν έχει νομίζω αξίζει. ότι με τη σύγχρονη τέχνη ο μόνο νόμο που παραβιάζεται mm. είναι τη υπομονή. Μα εξαντλήσανε πια <laughs> την υπομονή μα. Δηλαδή, έλεο πια. Ε, και. Κοίταξε το ενδιαφέρον είναι Ότι όταν ένας ζωγράφος Και σήμερα είναι καλός μάστορα, Δεν πάει χαμένο. Μερικοί ζωγράφοι Υποβαθμίζονται άδικα mm. Διότι δεν είχαν την τύχη Να έχουν έναν καλερίστα Που τους υποστήριζε ή κάτι Και εκεί είναι τραγικό όταν συμβαίνει ε, Κατά την ταπεινή μου γνώμη Έχει συμβεί τώρα πρόσφατα Με τον Κυριάκο τον Κατζουράκη Που ήταν φίλος αγαπητός ζωγράφος mm. Είχε γεννηθεί το 44, εγώ είμαι το 46. Ήμασταν πολύ φίλοι στην Αγγλία με τη γυναίκα του και αυτόν και το γιο του. Και πέθανε προχθές και πήγαμε στην Κηδεία την περασμένη Δευτέρα. Μάλιστα. Και ο Κυριάκος ήταν πολύ μεγάλος ζωγράφος. Για τα δικά μου Συλληπιτήρια κριτήρια. για τον, τον Πολύ. Ήταν ένας πολύ σπουδαίος ζωγράφος. Και ήταν συγκινητικό γιατί ήταν εντελώ υποτιμωμένο από, το, από τον κύκλο των τεχνοκριτικών και αυτά. Ο ίδιος έκανε μετά ταινίε και τα λοιπά. Mm. Το λέω αυτό για να πω ότι δεν είναι πάντα. Ε, δεν ευνοείται ένα ζωγράφο πάντα από τους σύγχρονους του σύγχρονου και η ιστορία θα δείξει ότι ο Κυριάκος είχε μεγάλη αξία Μάλιστα ο Γιάννης ο Ρίτσος, ο ποίητής, ε, Τότε που ζούσε Είχε πει στον Κυριάκο ότι θέλει να κάνουν ένα βιβλίο μαζί Διότι του είπε ότι η ποίησή μου ταιριάζει καλύτερα με τη ζωγραφική σας Από οποιοδήποτε άλλο ζωγράφου τα έργα Και βγάλανε ένα βιβλίο εκπληκτικό mm. Που είναι τα ποίηματα του Γιάννη Ρίτσου Με τις ζωγραφικές του Κυριάκου που έχει ζωγραφίσει κάτι εντελώ. Ε, ε, πώς να τις πω εμβληματικές ζωγραφικές από το σταθμό Λαρίσης και με τις χείρε με τα μαντήλια και με τα... δηλαδή ήταν η Ελλάδα αυτή που ζήσαμε σαν παιδιά εμείς mm -hmm. ε, η δικιά μου γενιά η μεταπολεμική Ελλάδα δηλαδή με μετά ναι. το δεύτερο παγκόσμιο ναι ναι. ναι, ναι. η Ελλάδα ναι, ναι, ναι. Και, και είναι έργα σπουδαία είναι δομημένα έχουν λοιπόν ε... Ευτυχώ η Κάτια Γέρου, που είναι ηθοποιό και ήταν η σύντροφό του, έγραψε κάτι πολύ συγκινητικά. πράγματα ότι εγώ θα αφιερώσω το υπόλοιπο τη ζωή μου τώρα που έχασα Φέροχο. τον Κυριακό να δείξω πόσο σπουδαίος ήταν ο Κυριακό. Α πούμε. Ε, και εγώ είμαι μαζί τη και θα κάνω ό,τι μπορώ να την βοηθήσω, γιατί είναι αυτό, ξέρεις, το άδικο. Το, Όπω με την υπόθεση του Ρούμπενς Αυτό, να Ναι, δεν μπορεί να καταρακώνετε τη μνήμη κάποιου διότι είστε λαμόγια και θέλετε ας πούμε ε, λέει, Υπάρχει και ένας αντίλογος πράγματα και, ναι. και τελικά να πω εγώ έτσι για να το δούμε και λίγο με μια ωραία θετική νότα Όσο λαμμόγια και να υπάρχουν, όσο και άδικο να υπάρχει. Η αλήθεια βγαίνει σε ένα. Η αλήθεια είναι λίγο σαν το χφό. Ναι. Ότι, ναι. ότι όσο σκοτάδι και να υπάρχει, μια ναι. χτίδα φωτό χρειάζεται. Ναι. Δεν χρειάζεται ναι. παραπάνω. Έχεις δίκιο. Γιατί ναι. η αλήθεια είναι κάτι που το, επειδή το υπηρετεί και το υπηρετεί μέχρι τέλου, mm. το ψέμα ναι. δεν έχει κανένα κίνδυνο να το υπηρετεί μέχρι τέλου. Του αφήνει τα πόδια, πώ το λένε. Ναι, μπράβο, ναι, ναι. Αλλά είναι ότι ναι. νομίζω ότι όλοι ναι. μα το έχουμε λίγο πολύ αυτό μέσα μα, βαθιά μέσα μα κάπου. Ότι όταν υπηρετεί την αλήθεια ή κάτι το οποίο σου το θεωρεί πολύ υψηλό ιδανικό. Μπορεί να αντέξει πολλά. Ναι. Μπορεί να αντέξει την καταγραφή, μπορεί να αντέξει προφυλακισμού, οτιδήποτε. Ακριβώς. Αλλά όταν έπαιρνε το ψέμα, πόσο σθένο έχει να πει στο ψέμα, μέχρι πού θα σε πάει. Έλατε. Και ξέρει ότι σε όλη αυτή την πορεία, στην Οδύσσια, τη δικιά μου, mm. γιατί τα παιδιά με αφήσαν στην αρχή και καλά που κάναν. Ναι. Και εκείνοι μου λέγανε στα μάτια πια, γιατί χαραμίζει το ταλέντο σου, α mm. πούμε. Δεν ζωγράφει όσο έπρεπε, γιατί έκανε αυτό, mm. αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Ε, νομίζω ότι. Στα ξέχασα τι λέω γιατί. Παρακαλώ, <laughs> όχι, ναι. Για θέμησέ μου, τι λέω. για ε, Όσον αφορά το αν υπηρετούμε την αλήθεια ναι. και για το Ρούμπεν συγκεκριμένα και για τη δική σου έρευνα. Ναι, μόνος, λοιπόν, αφορά. είχα ναι. την τύχη το 1996 να με καλέσουν σε ένα γεύμα που καθόταν δίπλα μου ο Sir Isaiah Berlin ο οποίος ήταν ένας από τους μεγάλους φιλο... ίσως ο πιο mm. μεγάλος φιλόσοφος του 20ου αιώνα mm. τώρα έχει πεθάνει, mm. πέθανε mm. τρεις μήνες αφού τον συνάντησα και ήξερα από την έρευνά μου ότι ήταν τραστή δηλαδή ήταν στο συμβούλιο πως θα το έλεγε. ναι mm. ναι κατάλαβα στις εθνικές πινακοθήκες το 1980 που αγοράστηκε ο πίνακας και τον είχα δίπλα μου είχε έρθει στην Αθήνα για να του δώσουν τιμητικό ντοκτορά από το Πανεπιστήμιο Αθηνών mm. και είχα την τύχη να κάθουμε με άλλα πέντε άτομα γύρω από ένα τραπέζι μαζί του στην Αθηναϊκή Λέσχη που είναι ένα περίεργο μέρος <χιχι> τέλος πάντων και στο τέλος του φαγητού εγώ ήξερα ότι αυτός ήταν ήταν 86 ετών πλέον ναι, ναι. και πολύ κοντά στο θάνατό του δεν το ξέραμε αυτό ήταν περιττό να σου πω ότι ήταν πανέξυπνο. Ναι, ήταν ακόμα διαυγή δηλαδή. Έτσι, ακόμα και στα Πα, δηλαδή, απόλυτα, του. απόλυτα. Ναι. Και η φίλη μου, η Μαριλένα, που καθόταν δίπλα του από την άλλη μεριά, είχε πάρει τον ντοκτορά στη Γερμανία και του μίλαγε γερμανικά. Αυτός Εγώ κάποια στιγμή προ το τέλο, επειδή δεν ήθελα να τον βάλω σε δύσκολη θέση και ήξερα και ότι η γυναίκα του είναι κολλητή του διευθυντή τη National Gallery. Κατάλαβα. Ε, και αυτή καθόταν απέναντι μου και αυτή. Αλλά ευτυχώ την απασχολούσαν οι άλλοι κάποια στιγμή. και σκύβω και του λέω: Κοιτάξτε, λέω, εγώ είμαι το αντιπαθητικό άτομο που έχει κάνει τη φασαρία για τον πλαστό πίνακα. Ε, ε, πείτε μου εσείς ξέρω ότι ήσασταν τραστή όταν αυτό αγοράστηκε το 1980 πείτε μου σας το δείξανε πριν το αγοράσουν στους τραστείς mm. γιατί ξέρω ότι υπάρχει ένας κανόνας στην National Gallery που λέει ότι πριν αγοραστεί ένα έργο ιδίως για ένα τόσο μεγάλο ποσό το δείχνουν στους τραστείς σας το δείξανε, του δίνα χρόνο παρατείνοντας την ερώτησή μου γιατί ήταν γέρος και μη μου πεθάνει εδώ πέρα και εκείνο γυρνάει και μου λέει δεν θυμάμαι παιδί μου λέει, δεν θυμάμαι να αγοράσαμε κανέναν Rubens oh. την... ναι το κόβω εγώ καταλαβαίνω τι θέλει να μιλήσει φοβόταν και την απέναντι τη, mm -hmm. τη σύζυγό του που ήταν κολλητή της National Gallery και σηκωνόμαστε να φύγουμε πέντε λεπτά μετά. Και όταν οι άλλοι πάνε για να πάρουν τα παλτά του, η Μαριλένα, αυτό και εγώ, πάμε προ το Σανσέρ. Και μου λέει: Θα σε βοηθήσω με τον Ρούμπαν. Μου Ως λέει. Ωραία. Ναι. Και να, αν διαβάσει, εσύ λόγω τη δική σου δουλειά, μπορεί να μην έχει διαβάσει αυτά που έχει γράψει. Έχει γράψει. Θα σου πω τώρα, Δεν μη παρακαλώ, σε κρατάω. Σα πέντε. Θα σε βοηθήσω με τον Ρούμπεν. Μου λέει: Θα γράψει σε αυτόν τον άνθρωπο. Μου δίνει ένα όνομα. Mm. Είναι. Ε, Τέλο πάντων, μου περιέγραψε είναι είναι Τα έχω όλα μέσα στο βιβλίο μου. Το τι είναι αυτό ο άνθρωπο. Και θα του πει: Θα του γράψει και θα του πει ότι μου είπε ο, ο Sir Isaiah Berlin να σου γράψω. Και θα του πει ότι η αλήθεια θα βγει στο τέλος Πάντα βγαίνει η αλήθεια. Mm. Και πε του από μένα, αλλά το έλεγε πια θυμωμένα. Ναι. Ότι όσο πιο γρήγορα βγει η αλήθεια, τόσο το καλύτερο για αυτόν. Δηλαδή εγώ μου έδινε πια τη λύση του θέματο. Σε ποιον απευθυνόταν, προ ποιον απευθυνόταν ο ίδιο ο Μπερλίν, Ποιο όνομα μου ανέφερε. Ναι, ναι, Δεν α, θέλω α, να α, το, το πούνε. Ναι, ναι γιατί το έχω στο βιβλίο μου. Να μην το πούμε να μην το πούμε. Και θέλω μερική να γράψω Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι, <laughs> <laughs> παρακαλώ, παρακαλώ. <laughs> <laughs> Και φεύγουμε και μπαίνει στο αυτοκίνητο της Μαριλένας για να τον πάει στο ξενοδοχείο του mm -hmm. και όπως έβγαινε πάλι από το αυτοκίνητο, όχι μπροστά στη γυναίκα του, της λέει, η οποία δεν είχε ακούσει όλα αυτά, ε, λέει στη Μαριλένα που οδηγούσε το σαραβαλάκι της εκείνο και τους πήγε παρόλα αυτά γιατί ήταν τόσο συμπαθείς και γλυκιά mm -hmm. μαζί του, της, ε, της λέει, ε, η φίλη σου έχει δίκιο για τον Ρούμπανς. Ναι. και λέει people like that usually are people like her usually are φοβερό. δηλαδή είδε πια ένα παθιασμένο άτομο να λέει φοβερό. φοβερό και αυτό ήταν το 96 δηλαδή εγώ είχα από το μεγαλύτερο φιλόσοφο του 20ου αιώνα την δήλωση ότι έχω δίκιο και εγώ δεν θέλησα να καταρακώσω αυτόν γιατί πάω να γράψω το γράμμα σε αυτόν στην Αγγλία, που ήταν ένας γέρο. Ζει ακόμα. Και πεθαίνει ο. πεθαίνει ο Μπερλίν. Μπερλίν. Πεθαίνει ναι. ο Μπερλίν. Ναι. Την ώρα που εγώ έκανα ανοησίες και έψαχνα να είναι καλά τα αγγλικά. Ό,τι θέλει, α πούμε. <laughs> και όταν πεθαίνει ο Μπερλίν, Μετά. λέω: δεν μπορώ να το στείλω. Θα πούνε ότι αυτή περίμενε να πεθάνει. Oh. Για να μας πει αυτό. Δηλαδή, μέσα στην ατυχία μου. Όλα αυτά τα 33 χρόνια είχα και φοβερέ τύχε. Αυτό ήταν τύχη. Τύχη, να αλλά μου... και τυχαία μαζί, γιατί μετά ατυχία, δεν προλαβαίνω. ναι. Να πω... Αλλά εκεί μα διδάσκει ότι άμα είναι κάτι κάτω, εκεί που κολλάει το. Που στη βράση κολλάει μπράβο, το σίδερο, εγώ έπρεπε να το στείλω την ίδια μέρα. Σωστό. Ναι. Βέβαια, αυτό θα πάθαινε έμφραγμα, θα πέθαινε ο άλλο στην Αγγλία Τι να κάνουμε. Η αλήθεια δεν φοβεί. Φορά... Αυτό ζει ακόμα. Μάλιστα. Και το βιβλίο μου είναι συνταρακτικό υπό την έννοια ότι έχω και τέτοια μέσα. Τέτοιε ιστορίες... Ναι, έτσι. που δείχνουν ότι ήμουνα και τυχερή και Γιατί 33 χρόνια είναι πολλά χρόνια. η ζωή είναι. Η ζωή του Χριστού... Εγώ 33 χρόνια είμαι εγώ τώρα. Α, να το. Ναι, ακριβώ. Ε, ναι, ναι, ναι. σκέψου σκέψου από τότε που ήσουν στην Κούνια και τώρα μιλάμε εδώ πέρα. Ναι, ναι, φοβερό. <laughs> ε, είναι πολλά να πω, ναι, χρόνια. Και όλα αυτά τα χρόνια. Πώς ένιωθα εγώ Ένιωθα ένα πάθος για τον Ρούμπενς Πάθος για τον ίδιο πλέον mm. Διότι νόμιζα μπορεί, ήταν γείτονα, συγγενής Ποιος ξέρει ας πούμε Και τουλάχιστον συμπατριωτάκι ας πούμε Καλό <laughs> <laughs> Αν μη διάλο. Ναι. Και εντωμεταξύ ήξερα πολλά γι' αυτόν. Έχω διαβάσει πολύ από την αλληλογραφία του Πάντων, ναι, 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 Και μια σημειολογία έτσι τώρα που θυμήθηκα, που είχε αναφέρει κάποια στιγμή και μου είχε κάνει εντύπωση γιατί. Mm. Γιατί είχε κάνει και σε προσωπικό επίπεδο εντύπωση. Έλεγε ότι όταν πήγαινε ε, στο Μόναχο. Ναι. Ήταν 8 Μαου. Ε, αυτό. Αυτό. Σαν το άλλο τη Εκκλησία ναι, που σου ναι. είπα. Και έχει και ένα τρίτο. Το, Εσύ το θέλω, αλλά θέλω να, το, να πούμε μόνο ναι. αυτό να 8 Μαου πήγαινε. 8 Μαου είχε γεννηθεί ο ίδιο. Ο, ναι. ο Ρούμπεν, νομίζω. Όχι, Όχι, ο Ρούμπεν. Ο... Ο, ο, ο Φράγκεν και 8 Μαου είχε πεθάνει επίση. Ναι, μπράβο. Δηλαδή, τότε... Και εγώ να πω το εξή. Ναι. Εγώ έχω γεννηθεί 8 Μαρτίου, 8 Τρίτου δηλαδή. Και είναι αυτό το 3 και το 8 εμένα ναι, που μου χτύπησε. Και λέω, τι έγινε εδώ. Απλά σε προσωπικό επίπεδο. Εντάξει, καμία σχέση, αλλά λέμε. Στο βιβλίο το λέω. Αυτό που λένε αγγλικά, tangent cheek, δηλαδή mm. κάπω αστεευόμενοι. Ναι. Τα λέω εντό εισαγωγικών οι μεταφυσικέ μου ιστορίε. Είχα πολλέ με το Ρούμπεν. Ναι. Η τρίτη και yeah, please, please. πολύ δυναμική ήταν ότι το 2003 με κυνηγούσε, γιατί εγώ ασχολιόμουν. Ένα δημοσιογράφο από το Independent on Sunday, mm. απέσιο τύπο, oh. ε, με κυνηγούσε να γράψει κάτι από τη νέα μου έρευνα. Ναι, γιατί εγώ κάθε τύπο ανακάλυπτα πήγαινα στου δημοσιογράφου mm. και προσπαθούσα. Αλλά αυτού του είπα ότι θέλω να πει μόνο αυτά που θα σου πω ότι επιτρέπεται να πει. Αυτό δεν το σεβάστηκε αυτό ναι. και άρχισε να με κυνηγάει και να μου λέει: Έχω γεμίσει λέει, ένα σαλόνι που το λέμε στην εφημερίδα, δηλαδή μια διπλή σελίδα στο κέντρο τη κυριακάτική εφημερίδα κτλ. Και, και τα λέω όλα που μου είπατε. Μα λέω: Σου είπα off the record mm. πράγματα. Κι όμω αυτό το δημοσίευσε Αυτό Όχι, επρόκειτο. Και, και μου τα είπε αυτά το Σάββατο και την Κυριακή έβγαινε η εφημερίδα. Και στην Αγγλία την τυπώνουν το Σάββατο το μεσημέρι. Και βγαίνει και σε μερικά μέρη από το Σάββατο το βράδυ. Το η κυρία Κάτι και και εδώ. Ναι, ναι. Και εγώ φρικάρισα και του λέω θα βάλω τον δικηγόρο μου και αυτό θα κάνουμε μήνυση στο Independent on Sunday. Θα, θα, θα. Τον απειλούσα. Mm. Και μου λέει, κυρία μου, λέει τότε δεν ήταν δωρεάν τα τηλέφωνα, τα, υπερά, τα... Ναι, 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 κατάλαβα. Και στο εξωτερικό και μου λέει: Μου χάσατε τον χρόνο μου χθε. Λέει: Μου μιλάγατε μία ώρα. Και τώρα μου λέτε: Όχι, λέω: Σου το είπα και χθε. Σου mm. είπα: Είναι off the record. Mm. Ναι, νομίζετε ότι έχουμε τον καιρό μας να χάνουμε τον καιρό μας μαζί σας και τα λοιπά. Ε, και του λέω: Θα κάνω μήνυση στην εφημερίδα και το κλείσαμε το τηλέφωνο. Και ήταν Σάββατο. Και κοιμήθηκα. Δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ. Απ' την αγωνία τι θα αρχή... γράψει ναι. την άλλη μέρα. Και ξημερώματα βγήκα έξω, έμενα στο Σύνταγμα κοντά. Πήγα κάτω στο μοναστήρακι στην πλατεία Βυσσινίας που μου αρέσει mm. και πάω καμιά φορά την Κυριακή. Και ήταν έξι το πρωί και βρέχει Και βλέπω μπροστά μου σε μια κουβέρτα ένα τεράστιο μεταλλικό πορτρέτο του Ρουμπενς, ε, Τρισδιάστατο. Ναι. Από αυτά που κρεμούσαν έξω από ναι. τα δημαρχεία κτλ. Μεγάλο, τόσο. Mm. τόσο. Και το βλέπω μπροστά μου και έγραφε Λατινικά, Πέτρους Πάολους Ρούμπενς. Και ήταν από ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα και και ήταν και εκείνη την ώρα πάω, λέω, πόσο κάνει αυτό, μου λέει 60 ευρώ, δεν είχα λέω, θα γυρίσω μετά, βγάζω mm. το ρολόι μου του το δίνω, λέω, κράτα ενέχειρο το ρολόι μου, θα γυρίσω να στα πληρώσω ήταν Κυριακή πρωί και μετά γύρισα και το πήρα γιατί ένιωσα ότι ήταν άλλη μια μεταφυσική ιστορία όπου ο Ρούμπενς μου έλεγε κοίτα ε, μην το παρατήσεις εδώ mm. είμαι εγώ και να έτσι σαν το μάτι ναι, ναι. και το αγόρασα και το έχω σπίτι μου και το λατρεύω είναι ένα πορτρέτο καμωμένο από ζωγραφική σε τρισδιάστατο με αποχαλκό mm. και είναι πολύ ωραίο είναι του 18ου αιώνα ο Ρούμπερν πέθανε το 17ο αιώνα, το 1640. Αυτό είναι 100 χρόνια μετά που. και υπάρχουν και πορτρέφατο. Το, 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 το βρήκε έτσι κάπου, είπε. Ήταν ενό τσιγκάνου Α. έμπορου στην Α, πλατεία okay. Βυσινία, χάμω στο πάτωμα, ναι. σε μια κουβέρτα κουμπισμένο και ακουμπούσε σε έναν τοίχο. Και, πως και... πώ το βρήκε ο ίδιο και το έχει από το 18ο Το δηλαδή, ρώτησα, ναι. γιατί εγώ ενώ έλεγε το όνομα Μεγαλοπρεπό και εγώ κατάλαβα ότι είναι που μου κλείνει το μάτι ο Ρούμπεν. Ναι. Επειδή είμαι και εγώ κάπω α πούμε αλαφροίσκιωτη. Mm. Ε, <laughs> ε, ε, αυτό ε, του λέω πού το βρήκε, λέω αυτό. Ποιο είναι, ποιον, ναι. δείχνει, ποιον δείχνει. Λέει δεν ξέρω λέει, ποιον δείχνει, αλλά η αδερφή μου ζει στι Βρυξέλλε και μου το έστειλε. Σοβαρά. Ναι. Άκου τώρα. Έμπορη. Να... Όχι. Να ακούω, Όχι. <σχελίδι> έμπορη. Κατάλαβα. Έμπορη. Παλιατζίδα. Κάπω Πώ βρέθηκε. ήρθε εκεί παρά, παράπεση, εισαγωγικά παράπεση. Ναι. Στο μοναστηράκι εμφανίστηκε κάτι που η αδελφή του το του το έστειλε από τι Βρυξέλλε. Και ήταν αυτή η τρίτη μεταφυσική ιστορία. Δηλαδή, θέλω να πιστεύω ότι ό, όχι πιστεύω ναι. ότι όλα αυτά μου δώσαν δύναμη τώρα α είναι και να τα κρίνει κανείς δεν με νοιάζει ε, θα σου πω κάτι επειδή και το άκουσα πρόσφατα ένας ο συγγραφέας του Fight Club που ήταν, έχει γίνει και ταινία μετά πολύ διάσημη με τον Brad Pitt και τον Edward Norton ε, όταν, που είχε γράψει το βιβλίο και τα λοιπά, έλεγε κάποια στιγμή σε ένα άλλο podcast στην Αμερική. Έλεγε μια συγκλονιστική δική του ιστορία προσωπική με τον πατέρα του. Έλε. Τον οποίο τον είχαν ε, ε, δυστυχώ δολοφονήσει. Δεν θα πω τώρα όλη την ιστορία γιατί δεν έχει ναι. νόημα. Θα πω μόνο το εξή. Ο ίδιο πίστευε σε μια εισαγωγικά μεταφυσική ότι δυστυχώ είχαν γίνει μια σειρά από γεγονότα εκείνη τη μέρα που ήταν σαν να ήταν αναπόφευκτο και συνδεόταν και με την παιδική ηλικία του πατέρα του με κάποιο τρόπο. Πω, πω. Ήταν φοβερό. Και στο τέλο έλεγε. Τι ξέρω, λέει, αυτά που θα μου πείτε εμένα τώρα. Σα ακούγονται λίγο παλαβά που θεωρώ εγώ ότι πιθανότατα να ισχύουν. Να, να, είναι δηλαδή ένα σωρό από. Όχι μεταφυσικά, αλλά σαν να ήταν α πούμε μοιραίο, να το πω έτσι. Mm. Μια μοίρα έτσι, mm. να του καθοδηγούσε. Και να ήταν αναπόφευκτο που mm. θα mm. ήταν αποτέλεσμα mm. τη μοίρα αυτή. Mm. -hmm. mm -hmm. Αλλά έλεγε στο τέλο. Αλλά στο τέλο, I will take comfort where I can find it. Και αυτό λέω το σέβομαι απόλυτα. Mm. Εκεί που εσύ μπορεί να βρει, α πούμε, να αναπαυθεί λίγο πούμε, η ψυχή σου, εγώ δεν θα σου στερήσω. Τι ωραίο που είναι αυτό. Ναι, δεν θα σου στερήσω με τίποτα. Λέ, το σέβομαι Απόλυτα. Εγώ, ο πιο ορθολογικό άνθρωπο του κόσμου να είμαι, το σέβομαι απόλυτα. Ακριβώς, είναι ακριβώς. και τελειώνει η συζήτηση. Μ' αρέσει δηλαδή. πολύ αυτό που μου λέτε. Ναι, ναι, ναι. Ε, είναι τρομερό. Πώ λέγεται ο συγγραφέα αυτό. Ε, Παλούνιακ ή Παλιάνουκ, δεν θυμάμαι το όνομά του, θα σα πω. Τσακ, νομίζω. Παλ... Έχει ένα περίεργο όνομα. Πάλαιο, ναι. Γιατί είναι και ρίζω νομίζω από Ουκρανία, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Ήταν μετανάστη ο πατέρα ή μια δυο δεύτερη και γενιά μετανάστη. Τι είναι αυτό Fight Club. Fight. Fight Club. Fight Club. Είναι Θαν πολύ... Το, πράξω, το δω. Είναι πιο ωραία, νομίζω, η ταινία ακόμα από το βιβλίο. Αυτή... Είναι από τις ναι. από τι σπάνιε περιπτώσει. Είναι... είναι... ιδιαίτερη ταινία. Ήτανε... Είχε στιγματίσει πολύ τη... τη... δική μου τη γενιά, να το πω έτσι. Ναι. Είναι από, τι τις, από, τις... πολύ ωραίες... Τα πολύ ωραίε ταινίε, αλλά και τι λίγο περίεργη ναι. ταινία. Ναι. Ε, εντάξει, ναι. Ε, Πάντω αυτό που λες mm. είναι πάρα πολύ παρήγορο και mm. για μένα Και μου εξηγεί και γιατί εγώ ε, έδωσα σημασία σε αυτά τα μικρά επεισόδια Που τα λέω με τα φυσικά μου επεισόδια ναι, ναι. Διότι από κάπου κι εγώ έπρεπε να βρω όχι παρηγορία, δύναμη για να συνεχίσω Αυτό, αυτό ακριβώς Αυτό και έλεγα: για Δε, ο Ρούμπεν με mm. παρακολουθεί. Mm -hmm. Με βλέπει. Εμφανίζεται στην πλατεία Αυυσινία. Πραγματικά. Ναι, και το κεφάλαιο λέγεται: Ο Ρούμπεν εμφανίζεται στην πλατεία Αυσινία. Διότι είναι εντελώ τρελό από Φοβερό. κάποια πλευρά. Φοβερό. Φοβερό. Και να πούμε ότι η τελικά η ιστορία σε έναν βαθμό μέχρι τώρα τουλάχιστον έχει ένα happy ending. Να πω ότι. Δηλαδή, γιατί πώ αναδείχτηκε αυτό. Και πώ έτυχε, πούμε και στην ίδια χροντότητα. ήρθε mm. η. Τεχνητή νοημοσύνη. Μπράβο, το να, AI. Να επιβεβαιώσει <laughs> αυτό που η φυσική νοημοσύνη μας έλεγε εδώ και χρόνια. Η φυσική νοημοσύνη με τη μορφή τη ε, της εφροσύνη. <laughs> ε, μορφή τη εφροσύνη, mm -hmm. ακριβώς ναι. Γιατί κοίταξε κι εγώ, έσπασα τα κέρατά μου να προσπαθώ στη ζωή μου να μάθω να σχεδιάζω, να μάθω να βλέπω, να μάθω. Και, και λάτρευα το Ρούμπενς και ήξερα τα έργα του. Μπορώ να σου πω πού είναι, πού βρίσκονται και τι πινελιές έχει το καθένα, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, και τον έβλεπα σαν πατριωτάκι από τότε. Όχι από την αρχή, αρχή, αρχή. Ε, από ένστικτο μου άρεσε στην αρχή. Και μετά από το ναι, μεταφυσικό ναι. γεγονός που εκεί έμαθα ότι είμαστε και εμείς από την Αμβέρσα. Ναι. Τον έβλεπα και σαν πατριωτάκι. Αλλά λέω, κοίταξε. Αν εγώ δεν το κυνηγούσα Αυτό θα καταγράφεται Για πόσα χρόνια ακόμα Γιατί ο Μπερλίν μου είπε The truth λέει, mm. The truth will come out in the end It always does, does. Mm. Δηλαδή Και αυτό το λέει ένας φιλόσοφος Δεν το λέω εγώ ας πούμε Πάντα η αλήθεια βγαίνει στο τέλος Το θέμα είναι πότε είναι το τέλος Εγώ ήμουν σίγουρη Με αυτά που πέρναγα Ότι το τέλος θα είναι μετά αφού πεθάνω γιατί ναι, πλησιάζω κιόλα. Ναι. Εντάξει τώρα, μην το. χρειάζεται. Ε, δεν χρειάζεται, αλλά κοίτα, δυστυχώ έχω χάσει συνομιλικού μου και πολύ νεότερου μου ανθρώπου. Δηλαδή είναι. και το θεώρησα ένα τεράστιο δώρο σε μένα στη ζωή μου, από τη ζωή την ίδια, το ότι ζω ακόμα και το είδα να τελειώνει, α πούμε. Και δεν με νοιάζει τώρα. Και το βιβλίο δεν το κάνω για να βγάλω λεφτά. Γιατί Μ το μα, βιβλίο. μα αλίμονο σε κατηγορεί και ότι σε αυτήν την ηλικία προσπαθεί να βγάλει λεφτά από αυτό. Αλίμονο, Ναι. Πραγματικά, ναι, πραγματικά. θα μπορούσα γιατί. <laughs> <laughs> δε, αλλά, γιατί όχι, όχι, αλλά, όχι, αλλά δεν, όχι, αυτό, όχι, δεν το αυτό. Δεν το λέω. Το, το, το λέω από την άποψη ότι αυτή την ιστορία την έκανα για την ψυχή μου. Ένε, ναι, φαίνεται. Αυτό δεν λέω. την έκανα αυτό, για δω. να βγάλω κάτι. Ναι, ναι και θα δούμε τώρα και αν βγάλω λεφτά θα τα δώσω έχω γύρω μου ανθρώπους που παίνονται ας πούμε mm. απόλυτα και προσπαθώ να τους έχω στο νου μου όλη την ώρα ας πούμε Φυβερό. αλλά δεν τέλος πάντων ναι, αυτά, ναι, ναι. αυτά. Να πω, να, πω, μόνο εγώ για το AI γιατί ίσως αυτό κάποιοι ναι, να μην το ξέρουν ιστορία πάρα, ναι. πάρα πολύ. ότι επί ουσίας λόγω και της νέας τεχνολογίας του machine learning ας πούμε να πω εγώ ναι. έτσι, ε, μια εταιρεία στην Ελβετία, αν δεν κάνω λάθο, ναι. είναι αυτή που επιβεβαίωσε αυτή. ότι κατά ναι. 90% με, με βεβαιότητα, εντενένα. πάνω από 91%, 10 ναι. ναι. ότι όντω αυτό που θεωρητικά λένε οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι ο πίνακα του Ρούμπερτ Σάμψον και Δαλιδά ε, στην Εθνική Μηνακοθήκη του Λονδίνου είναι πλαστό με βεβαιότητα 91%, που είναι. Πολύ Τεράσια. μεγάλο ποσοστό. Για να είναι, είναι 100%. 100%. Ναι. Απλά κρατάνε μια πισινή σου ναι. λέει μπας και είμαστε τρελοί, ας πούμε. Ήρθε η δικαίωση, δηλαδή έστω ε, ναι. ε, με τη μορφή τη τεχνολογία τη σύγχρονη, α πούμε. Απόλυτα. Αλλά... Απόλυτα. αλλά να σου πω και κάτι για αυτούς Αυτοί ε, έχουν τεχνικό σύμβουλο, έναν καθηγητή στο Τίλμπεργκ τη ε, ε, Ολλανδίας που λέγεται Ερικ Πόστμα Αυτό, εγώ τον έχω πλησιάσει εδώ και 10 δε, δε, χρόνια. Mm. 12 χρόνια. Και τον βοήθησα και του έδωσα στοιχεία, στοιχεία, στοιχεία. Και με εγκατέλειψε, μου, μου κλείστη την πόρτα. Ναι. Του έδωσα δικά μου στοιχεία, πολλά, από τότε. Και αυτό είναι που τώρα έβγαλε ότι είναι πλαστό. Και εμένα με έγραψε και ναι. περίμενε να πάει στην Ελβετική. Είναι ο σύμβουλο. Δε σε αυτή την Ελβετική ιστορία. Α, ώστε το ήξερε, δεν έγινε τυχαία. Καλέ, το, ξέρε, Α, δεν το δεν το Από αυτό. μένα. Ναι. Έχοντα και του δώσα, είχε έρθει στο σπίτι μου στην Αθήνα με το γιο του. Ο οποίο του έχω κρατήσει σχέση και είμαι σε πολύ καλή σχέση με το ναι, γιο ναι. του, που είναι υπέροχο. Και αυτό ήρθε σπίτι μου. Πήρε δύο τσάντε του Ικαία. Γεμάτε βιβλία για τον Ρούμπεν από μένα mm. πριν δέκα χρόνια. Και τα πήρε και έφυγε. Πήρε επίση τι εικόνε που δείχνανε αυτό και με έγραψε κανονικά στα Σοφανά. παλιά τα παπούτσια. Και περίμενε να το παρουσιάσει σαν δική του εφεύρεση. Δεν με νοιάζει. Τουλάχιστον με λυπήθηκε ο Θεό και αποφάσισε αυτό να το βγάλει τώρα. Γιατί προφανώ πληρώθηκε για να το ε, Βέβαια. Οπότε. Πά <ass2> να σου πω. Εντάξει, δι... είναι και αυτό άδικο όμως, είναι... είναι άδικο. Κοίταξε, για να κάνει την. Πώ το λέμε. Εικονική. Λέει. Το τεχνητή ε. Highway, <Claudio> νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη. Yeah. Ναι, ναι, ναι. <reports Nicole> για να την κάνει αυτή στη ζωγραφική, τι χρειάζεσαι. Να έχει μέτρο ε, σύγκριση. Διότι αυτό βάζει αλγοριθμικά. Φωτογραφίες υψηλή ανάλυσης Από 150 έργα του Ρούμπενς ναι, Γνήσια, έτσι γίνεται, γνήσια. Ναι. Και μετά Όταν βάλει το ψεύτικο Πάλι μέσω φωτογραφιών Δεν χρειάζεται ναι, ναι, πια να ξέρω, ναι. ξέρω, 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 ναι. ξέρω βλέπει ότι αυτό είναι η παραφωνία. Ναι, 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 ότι ακριβώς. αυτό δεν συμβεί Αυτό γίνεται. Αυτό Οπό, γίνεται. Ναι. Δηλαδή, Αυτός... τι ταζει το μοντέλο, γιατί mm. ένα μοντέλο είναι αλγοριθμικό, όπω ναι. το περιγραψε. Ταζει με γνώσει πίνακε. Η ερώτησή μου είναι γιατί να πάρει το υλικό από σένα. Δεν μπορούσε να το βρει γιατί... Γιατί εγώ το, το είχα μασημένο φα και του το έδωσα. Αυτό γι' αυτό το λόγο. Και ναι. μετά με έγραψε κανονικά. Και είχα θυμώσει τόσο φρικτά. <laughs> Έχω ακόμα ε, βέβαια, θυμώσει. Και τώρα βγήκε. Αλλά το ότι βγήκε Άρα, εγώ, σαν μαμόνι που δούλευα όλα αυτά τα χρόνια και τον τροφοδοτούσα. Τώρα μου βγήκε σε καλό γιατί ας ήταν η θέση να το πει. Ναι, ναι. Αυτό. Και το είπε, α πάρει ναι. όλη την έγκλη, χαίστηκα εγώ. Ναι. Συγγνώμη γιατί Παρακαλώ, η γλώσσα μου είναι είμαι πολύ αθυρόστομη. Εμεί δεν έχουμε δε... πρόβλημα εδώ να ξέρει. Ε, ναι. Μπορεί να πει όπω θέλει. Ναι, να σου πω γιατί καμιά φορά είναι συντομογραφία το να πει χαίστηκα. Ναι, ναι, ναι. Έχει μεγάλη ομπρέλα. Καταλαβαίνω απόλυτα ναι. τι θε να πει οπότε αυτό είναι το Εντάξει, αυτό. Και συγγνώμη Μάλιστα. για όποιο με ακούει αν Ο Όποιο θα προσβληθεί. Ναι. Λοιπόν, τέλο, καλό, όλα καλά. Οπότε λοιπόν είμαστε έτοιμοι ε, για να κλείσω και εγώ. Το βιβλίο σου είπε: Θα βγει σύντομα να το περιμένουμε. Ναι, πολύ, πολύ γρήγορα. Θε να μα πει τίτλο ή είναι εμπιστευτικό. Κοίτα, έχω ένα γελίο τί, Όχι γελίο, αστείο τίτλο. Γιατί ναι. ξέρεις, είναι σαν να που λέει και εσύ και ο γρήλος σου. <laughs> ε, στο τέλο, πάβουμε τι ευγένειε και αυτά. Και στα αγγλικά δεν ξέρω να ξέρει την έκφραση. Το λέω Rubens My Foot. Δεν είναι, δεν είναι σαν να λε Rubens και πράσινα άλογα. Okay, okay, Α, ναι, Rubens okay. My Foot. Και ναι. επειδή το ο foot, το πόδι του Σαμψόνι είναι κομμένο και λίγο τα δάχτυλα. Είναι, είναι ένα σημιολογία. λόγο ναι, ναι, ναι. Α, ναι. αλλά δεν ξέρω αν θα βγει με αυτόν τον τίτλο, γιατί μπορεί ο εκδότη να θέλει κάτι πιο ευγενικό και κυριλέ από δεν με χαρακτηρίζει, αλλά τέλο πάντων. Μπορεί αυτό. να γίνει. Εντάξει, μπορεί να γίνει μια. Ε, να μπει ένα τίτλο και μετά σε παρένθεση να μπει αυτό. <laughs> θα ήταν ωραίο. <laughs> <laughs> ο Φάινμαν. Πολύ γνωστό φυσικό. Δεν ξέρω, το ξέρει, ναι. Ήτανε που είχε πάντα. Έπαιζε πάντα. Ήταν, και αυτό έτσι παιχνιδιάρι ναι, με αυτά. Ναι, 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 Η τη εποχή Νόμπελ φυσική και ναι. ιστορίε. Αλλά του άρεσε να πηγαίνει σε πάρτι, να κάνει την πλάκα του. Ναι. Έπαιζε μπόγκο, ζεμάθαινε. Και ήταν γενικά. Δε δεν ζήπια. Δεν δυστυχώ. Δε Έχει πεθάνει εδώ και αρκετά χρόνια. Α. Α. Αρκετά χρόνια. Δηλαδή πρέπει να πηγαίνει 20 ετία, δεν μπορώ να κάνω και λάση, κάπου εκεί. Ε, αλλά ήταν αυτό το You're joking Mr. Feynman και πάντα είχε τίτλους από κάτω σε εισαγωγικά δικού δικού του. Ήταν και αυτό λίγο αθυρό, όμω παύλα ναι. παιχνιδιάρη. <laughs> αλλά με την καλή έννοια, με την. Με την με καλή διάθεση, με, με μια διάθεση, δημιουργική διάθεση. Μπράβο, διότι άμα περιμένει να βρει τον ευγενικό τρόπο να το πει, δεν το λε καθόλου. Στο τέλο βαριέσαι, α πούμε. Εγώ είμαι υπέρ και τη ευθύτητα, αρκεί ναι. να, γίνεται, να φαίνεται ότι ο άλλο δεν έχει αρνητική προδιάθεση σε ναι, ένα. Ακριβώ. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ναι. Πολύ ωραία. Οπότε θα περιμένουμε με το βιβλίο σου. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να το διαβάσω. Ευχαριστώ να πολύ. σου προτείνω ναι, κιόλα για γιατί ναι. όχι, μακάρι όποιο μα ακούει, όποιο θέλει οτιδήποτε. ή θα το βρούμε τέλο πάντων. Θα γινόταν αυτό μια εκπληκτική ταινία. Ναι. Το, μονο, το ε, ταξίδι σου αυτό δηλαδή για να το. μέχρι να το δούμε Το ξέρω και θέλω να το κάνω αυτό το ντοκιμαντέρ πριν τα τεινάξω. Σταμάτα εδώ πέρα, θα πάμε ξύλο εδώ πέρα όλοι μαζί. Όλοι μαζί, σιγά, ναι, ναι, σιγά. Κρατιόμαστε ακόμα. Έχει τέτοια διάβια και τέτοια που είσαι νομίζω πολύ μακριά από αυτό. είναι Ναι, και ξέρει, έχω βαρεθεί την υποκρισία. Δηλαδή, ναι. πια. Αμάν. Αμάν. Και το, το, το φαίνεστε, το, το, το ψεύτικο. Ναι. Εγώ αυτό δεν μπορώ. Ναι, ακριβώς. Αυτό δεν ακριβώς. μπορώ. Είναι αυτό το λόγο που, που ξεκίνησε το podcast. Θέλω κάποιο να μιλήσει για να βγει να πει αυτό που θέλει να πει χωρί αυτό, χωρί να προσέξουμε. Όχι, πε αυτό που θέλει να πει. Ναι, μωρέ. Όπω θέλει να το πει. Ναι. <laughs> να ελαφρύνει η ψυχή σου, Ρεπέργο. <laughs> και εγώ Πώς χάρηκα που ήρθα εδώ γιατί είδα ότι μπορώ να τα πω όπω θέλω με τι αθυροστομίες Έτσι. και με όλα. Να είσαι καλά και ευχαριστώ. Έγινε και απλά να κλείσω να σου πω ότι για μένα πραγματικά. Πάντα θα σκέφτομαι ότι είσαι ένα παράδειγμα επιμονή, ήθου και αρετή. <laughs> δηλαδή, αυτά τα αυτό, τρία. Πραγματικά, ότι και στο τέλο, 33 χρόνια, 333 χρόνια, <laughs> δεν έχει σημασία, η αλήθεια, αν υπηρετεί κάτι τόσο υψηλό, ε, δεν σε εγκαταλείπει. Ναι. Δεν σε εγκαταλείπει. Έρχεται με διάφορε μορφέ, πιστεύω, να σε επιβεβαιώσει. Χαίρομαι, χαίρομαι. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, μπορούμε ναι. να κλείσουμε. Ναι. Over and out.